Ελεύθερη γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Κυρίες και κύριοι, χαίρετε, καλό απόγευμα σε όλους εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Καναδά. Γεια σας και καλό απόγευμα στην Λατινική Αμερική. Καλό βράδυ να έχετε στην Ελλάδα, στην Κύπρο, στην Ευρώπη, στην Αφρική. Επίσης καλή μέρα σήμερα, Πέμπτη πρωί, στην Αυστραλία, Νέα Ζηλανδία, Κίνα, Ανατολική Τουρκία, στις Ινδίες. Την αγάπη μας πάντα να στείλουμε στη Σιγκαπούρη, σε όλους τους κεφαλονίτες εκεί που είναι. Είναι και αρκετοί Έλληνες, αλλά η πλειοψηφία είναι οι κεφαλονίτες. Όπως ο τόπος που είναι η καλή μια, εκείνο είναι οι κεφαλονίτες. Όλοι businessmen. Παιδιά, θα έρθουμε στη Σιγκαπούρη ένα ταξίδι. Είναι ωραία. Δεν μπορούμε να πούμε εντάξει. Την αγάπη μας από την ολόκληρη και ζεστή Φλόριδα. Μην ξεχνάτε, το καλοκαιράκι έρχεται, να τηλεφωνήσετε στο Millennium Travel που έχει καλές τιμές για εισιτήρια για την Ελλάδα. Και μπορείτε να αγοράσετε τις θέσεις και από τη Νέα Υόρκη, από το Σικάγο και από τον Καναδά. Τηλεφωνήστε στον αριθμό τηλεφώνου 727-944-2000 και κλείστε το εισιτήριό σας για την Ελλάδα αυτό το καλοκαίρι. Κοιτάξτε τι special έχουν κάθε μέρα. Επίσης, αν μένετε στην περιοχή της Τάπας, έχουν πτήσεις κατευθείαν από Τάμπα, Λονδίνο, Αθήνα ή από Τάπα, Ζυρίχη, Αθήνα. Χωρίς να υπάρχει αυτή η διαδικασία να πάτε στη Νέα Υόρκη, να αλλάξετε αεροδρόμιο και ταλαιπωρία. Κατευθείαν θα σας σε λίγες ώρες στην Ελλάδα. Πάρτε τηλέφωνο 944-2000, 727-944-2000. Λοιπόν, σήμερα στην εκπομπή μας, ελεύθερη γνώμη, αγαπητοί φίλοι, όπως είπαμε και χτες είδαμε τον στρατηγό, κύριο Φραγκούλη, κύριο Φραγκούλη Φράγκος, ο οποίος τα είπε πάρα πολύ ωραία σχετικά με τα εθνικά μας θέματα. Να τον παρουσιάσουμε και πάλι σήμερα, είναι η δεύτερη φορά που βγαίνει στο κανάλι μας. Καλησπέρα στρατηγέ μου, καλησπέρα. Καλησπέρα κύριε Γελάτο, καλησπέρα στους Έλληνες, όλους τους Παρνέτες. Καλησπέρα στην Ελλάδα. Λοιπόν, πώς είναι ο καιρός εκεί, έχετε την άνοιξη έτσι ή καλοκαιρινός καιρός? Σήμερα ο καιρός για να ζηλεύετε, ο ουρανός ήταν κατά γάλανος, η θερμοκρασία ήταν 27 βαθμούς Κελσίου και είχαμε καλοκαιράκι. Α, ωραία, καλοκαιράκι, ωραία. Τώρα θα αρχίσουν να έρχονται και οι τουρίστες όπου να είναι, μετά το Πάσχα. Μαζόμαστε για το Πάσχα. Ναι. Μια φορά εκεί στα χωριά και στην επαρχία κρατάνε τα ηθικέ θύμα στο Πάσχα. Με τα κατσικάκια τους, τα γράκια τους, τα γλέντια. Τυχεροί είσαστε. Στο Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες τα κρατάτε. Τα κρατάμε, αλλά έχουμε πίεση πολύ, ξέρεις. Είναι τόσο δύσκολα. Μια φορά ξέρεις, μας κάναν εδώ στο χωριό. Ήταν κάτι οι Εβραίοι, οι οποίοι λόγω μας κάνουν. Και τώρα λέμε για τους Εβραίους, δεν έχω τίποτα με τους Εβραίους, αλλά υπάρχουν κανένα δύο άτομα, ξέρεις. Είναι τρενοί οι άνθρωποι στο χωριό και μια φορά μας βάλανε ότι είμαστε. Τι μας είπαν στις εφημερίδες, δώσαμε μεγάλη μάχη, ότι βασανίζουμε τα ζώα, ότι σφάζουμε τα αρνιά και τέτοια πράγματα. Δηλαδή, και εγώ τους λέω γιατί δεν φωνάζετε για τα κουνούπια, λέω, που τα σκοτώνετε κάθε μέρα, και για τις κατσαρίδες που έχουμε δισεκατομμύρια κατσαρίδες στη Φλόριδα. Και αυτά δεν έχουν ψυχή, και αυτά δεν είναι ζώα. Δηλαδή, μόνο το αρνί είναι. Γιατί δεν λέτε για αυτούς που τα σφάζουν, τα σφάζετε με διαφορετικό τρόπο. Δηλαδή φέρανε ειδικό μηχάνημα να τους δίνουν μια σφαίρα στο κεφάλι για να μην ταλαιπωρείται το αρνί, λέει. Άστο, τέλος πάντων. Τα σύγχρονα σφαγεία πλέον, αυτός ο τόπος υπάρχει, αλλά όχι με σφαίρα, γίνεται με ηλεκτρικό ρεύμα και μετά τα... Ναι, τέλος πάντων. Το θέμα μας είναι αυτό. Εντάξει, μια χαρά πάμε εδώ στο χωριό. Έχουμε τώρα το Πάσχα. Θα ήθελα να τονίσω στους φίλους και φίλες και στους νεαρούς να είναι προσεκτικοί εφέτος, διότι αν η αστυνομία χτες, πέρυσι είχαμε πολλή αστυνομία, φέτος θα έχουμε τρεις φορές παραπάνω αστυνομία στον τόπο σπίτι, την ημέρα της Αναστάσεως. Και δεν ξέρω αν θα έχουν και σκυλιά πάλι. Έτσι λένε, δεν ξέρω. Αλλά δεν είναι. Εντάξει, θα πρέπει και ο ιερέας να πει στην αστυνομία: δεν μπορεί να μπαίνετε με σκυλιά μέσα στην εκκλησία. Τι μας περάσετε για τρομοκράτες, δηλαδή? Όπως μια χρονιά μας φέρνουν μέσα στην εκκλησία σκυλιά να μυρίζουν, να υπάρχουν μπόμπες. Για τους νεαρούς, προσοχή, διότι η αστυνομία θα είναι πάρα πολύ strict.
πάνε οι εποχές που τρέχατε και αμολάγετε τα σαμά και τα λοιπά, τώρα και τώρα αυτό που συνέβη και στη Βοστόνη, οι δικοί μας έχουν πάρει πάρα πολύ αέρα. Αύριο θα παρουσιάσω ένα βίντεο με τον τρόπο που δημιουργήθηκε ένα μάσαλο στη Βοστόνη με τους δύο νεαρούς, το οποίο δεν είναι ευχάριστο. Δεν είναι ευχάριστο για τον αμερικανικό λαό. Έχουν εξαρεσηκωθεί πάρα πολλοί Αμερικανοί με τον τρόπο που η αστυνομία έμπαινε και στα σπίτια χωρίς να έχει δικαστική απόφαση. Γιατί στην Αμερική δεν μπορεί να μπει κανένας αστυνομικός στο σπίτι σου εάν δεν έχει κάποια κλήση δικαστηρίου, δηλαδή κάποιο warrant που λένε στην Αμερική. Δυστυχώς στη Βοστόνη τα κάναν έτσι, που η αστυνομία ούτε δικαστήριο, τίποτα, μπαμ μπαμ μπαμ, σε όλα, βγάζανε γερόντους, ηλικιωμένους ανθρώπους, τους μεταχειριστήκαν σαν λες και ήταν ούτε στην κομμουνιστική Ρωσία τότε δεν γινόταν αυτά τα πράγματα, δηλαδή τέτοιες σκηνές είδαμε. Θα τα παρουσιάσουμε αύριο στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη και θα το συζητήσουμε αυτό το θέμα, μια ειδική εκπομπή. Δηλαδή με λίγα λόγια, λες η Αμερική να χάσει και αυτή η ταινία που βγήκε 2016 να βγει αλήθεια? Εάν συμβεί κάτι τέτοιο πράγμα, δεν ξέρω πού θα πάμε. Δεν ξέρω κι εγώ. Πάμε στο στρατηγό μας. Στρατηγέ, έχουμε κάνει μεγάλους αγώνες και πολλοί στο διαδίκτυο έχουν βγει και τους παραδέχομαι, νέοι άνθρωποι και νέα παιδιά μάλιστα στην Ελλάδα και κάτω από των 20 ετών, οι οποίοι πραγματικά είναι πολύ καλοί πατριώτες, παρόλο που μερικοί φωνάζουν ότι είναι στεμπελίδες, είναι έτσι, είναι κακοί, είναι, δεν είναι πατριώτες. Υπάρχει ο πατριωτισμός στην Ελλάδα και από την νεολαία μας και από τα παιδιά που γεννήθηκαν την τελευταία, ας πούμε, 20 ετία, που είναι κάτω από 20 ετών. Και βλέπεις, βγαίνουν στο διαδίκτυο τώρα και δίνουν και αυτή τη μάχη τους για την Αγία Σοφία, για την Κωνσταντινούπολη. Άρα κάτι γίνεται καλό και στην νεολαία μας στην Ελλάδα. Δεν είναι όλοι όπως τους χαρακτηρίζουν μερικοί από την Ελλάδα στο εξωτερικό, ότι η νεολαία μας είναι σάπια, είναι τεμπέλιδες, κακομύριδες, αητονίχιδες και ούτω καθεξής. Δεν είναι έτσι. Είναι διαφορετικά όταν τα βλέπω, γιατί μιλάω κάθε μέρα με τα παιδιά αυτά. Θα ήθελα έτσι να στρατηγέ μου να μας πεις μερικά λόγια με την Τουρκία. Η Ελλάδα από πάρα πολλά χρόνια έχει αυτή τον ψυχρό πόλεμο, όπως ήταν η Αμερική, να θυμάσαι στρατηγέ, στη δεκαετία του 50, στη δεκαετία του 60 με την πρώην Σοβιετική Ένωση. Υπήρχε αυτός ο ψυχρός πόλεμος. Στην Ελλάδα όμως υπάρχει αυτός ο ψυχρός πόλεμος, δηλαδή ο Έλληνας δεν μπορεί κάποια μέρα να κοιμηθεί ήσυχος. Θα πρέπει να έχουμε την Τουρκία συνεχώς πάνω το κεφάλι μας. Καταρχήν θα ήθελα να μιλήσω για το μαραθώνιο της Βοστόνης, να εκφράσω τη λύπη όλων των Ελλήνων για το ατυχέστατο αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα, και διότι νέα παιδιά, νέοι άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους, άλλοι έχασαν τα μέλη με τα οποία θα μπορούσαν να είναι ενεργητικά στελέχη μέσα στην κοινωνία, δηλαδή μείναν ανάπηροι, είτε από πόδια, είτε από χέρια, είτε από μάτια. Και όλο αυτό το γεγονός έχει συγκλονίσει την Ελλάδα, διότι θεωρούμε ότι ο Μαραθώνιος είναι ένα σύμβολο ειρήνης και συναδέλφος στο λαό. Και μάλιστα ήταν το άγγελμα της νίκης ενάντια στο σκοτάδι. Και θα έπαιρναν τότε οι κατακτητές από την Ανατολή, οι Πέρσες. Ειλικρινά λυπούμε τα πάρα πολύ για αυτό το τρομακτικό χτύπημα. Ευχόμεθα τον Αμερικανικό λαό να ξεπεράσει αυτό το σοκ και δέος που δέχτηκε και να επικρατήσει και η ηρεμία. Επίσης θα ήθελα να αναφέρω ότι η βία από όπου και αν προέρχεται καταδικάζεται. Αυτές τις μέρες, τις Άγιες Μέρες που πλησιάζουμε για το Ορθόδοξο Ελληνικό Πάσχα, την Παρασκευή έχουμε τον Ακάθιστο Ύμνο, είναι η τελευταία μας χαιρετισμή όπως ξέρετε, το Σάββατο έχουμε του Λαζάρου, τα παιδιά θα βγουν πάλι και θα βγουν τα κάλατα για να μαζέψουν τα πουλάκια, μετά οι μανούλες θα τα βάψουν κόκκινα, έτσι η παράδοση και τα έθιμα θα συνεχιστούν. Ειλικρινά πιστεύουμε ότι
απορρίπτω μεταφυλισμίας οποιαδήποτε κατηγορία για τα νέα παιδιά, για την νεολαία της Ελλάδος. Επειδή έχουν περάσει εκατοντάδες χιλιάδες νέοι άνθρωποι στα χέρια μου, τους είχα στις διαταγές μου, μπορώ να διαβεβαιώσω τους Έλληνες στο εξωτερικό ότι τα παιδιά, τα νέα παιδιά των Ελλήνων είναι πολύ καλύτερα από εμάς τους παλιούς. Έχουν και αρχές, έχουν και πιστεύουν, βαράνε τις κληρονομικές τους καταβολές από τους γονείς τους και από τους προγόνους μας, πιστεύουν στην ελευθερία, στη δημοκρατία, στα ανθρώπινα δικαιώματα και είναι και πάρα πολύ περήφανοι γιατί είναι Έλληνες και όπου και αν πάνε διαφέρουν. Το είχα πει στην προηγούμενη εκπομπή ότι πάνω από 90.000 Έλληνες είναι καθηγητές σε ξένα πανεπιστήμια και πάρα πολλοί από αυτούς τελεχώνουν για τα πανεπιστήμια της Αμερικής. Μάλιστα. Πρόσφατα, ένας 15χρονος Έλληνας ανακάλυψε φάρμακο για τη μίαση του καρκίνου. Όπως το ακούσατε. Ναι, ακούσαμε στον τελευταίο ειδήσεων. Ένα 15χρονο, πώς έγινε αυτό, δεν μπορώ να καταλάβω. Τι μυαλό είχε αυτό το παιδί. Πρέπει να το καταλάβετε για να δείτε πόσο μελετημένα είναι τα παιδιά και πόσο προοδεύουν. Αυτό ήταν όσο για το Πάσχα, μου είχε περιγράψει ο γιος μου όταν ήταν στο New Haven και ήταν εκεί στο Yale που κάνανε τις σπουδές του. Έχει γιορτάσει πολύ ελληνικά και ορθόδοξο το Πάσχα και μάλιστα συμμετείχε και πολλοί συμφιτέτους από άλλα κράτη με μεγάλη χαρά, διότι τους είδανε να κάνουν ταρνιά, να σπουδίζουνε, να προσφέρουν ψητό κρέας, κρασί, αυγά, τσουρέκια. Ήταν και ένας ωραίος σπαρτιάτης εκεί που είχε εστιατόριο και βοηθούσε τα παιδιά. Και ένας άλλος Γιώργος από την Καβάλα που είχε ένα σαντιντάρι και τους περιποιόταν. Ναι, και ναι. Τα λέω διότι οι Έλληνες όπου και αν βρίσκονται έχουν τον τρόπο να δένουν μεταξύ τους και να αγαπάνε ένας τον άλλον. Τώρα για τα θέματα της Τουρκίας που θέλετε να μιλήσουμε. Θέλω να σας πω ότι όσον αφορά την πατρίδα μας στην Ελλάδα, εκείνο το οποίο θέλουμε είναι να έχουμε καλές σχέσεις με όλους τους γειτόνους. Αλλά απαιτούμε να σέβονται το διεθνές δίκαιο, τις συνθήκες, αυτά τα οποία έχουν υπογράψει, τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις μειονότητες που ζουν μέσα στις πατρίδες τους. Εμείς για παράδειγμα έχουμε σεβαστεί απόλυτα τη μουσουλμανική μειονότητα, σημειώνω ότι δεν έχουμε τουρκική μειονότητα, σύμφωνα με τη συνθήκη της Λοζάνης είναι μουσουλμανική μειονότητα, είναι θρησκευτική μειονότητα. Οι Έλληνες της Κωνσταντινούπολης, της Σύμβρου και της Τενέδου το 1923 ήταν 250.000 με διάφορα κατορθώματα, θα έλεγα κτηνιωδίες των Τούρκων, έχουν μείνει μόνο 2.500 γέροντες. Θα σας θυμίσω τα Σεπτεμβριανά του 1955, όταν με κατασκευασμένη προβοκάτσια είπαν ότι μπήκε βόμβα στο σπίτι του Ατατούρκ στη Θεσσαλονίκη και άρχισαν τα γεγονότα μέσα στην Κωνσταντινούπολη, όπου καταστράφηκαν ιεροί ναοί, σπίτια, καταστήματα, βιοτεχνίες, βιομηχανίες, βιάστηκαν γυναίκες, σκοτώθηκαν άνθρωποι, μέχρι και σαν νεκροταφείες προς την περιοχή. Και άρχισε η αντίστροφη μέτρηση για τον ελληνισμό της Κωνσταντινούπολης, που σταδιακά και με τα γεγονότα στην Κύπρο, το 63, το 64, ολοκληρώθηκε αυτή η καταστροφή του ελληνισμού. Τώρα έχουν το θράσο, αν είναι δυνατόν, υπάρχει μία οργάνωση η οποία πρόσχεται στον Πρωθυπουργό της Τουρκίας, το Recep Tayyip Erdogan, και λέγεται αυτή η οργάνωση Ίδρυμα Νέων Ανατολίας. Μάλιστα, ο πρόεδρός της είναι ο Σαλίχ Τουρχάν, ο οποίος έχει ξεκινήσει μία μεγάλη καμπάνια από τις 15 Απριλίου μέχρι και τις 17 Μαΐου, να συμπληρώσει 10 εκατομμύρια υπογραφές για την μουσουλμανοποίηση της Αγίας Σοφίας.
διότι όπως ισχυρίζονται αυτοί οι κύριοι, η δικιά μας είναι το σύμβολο του Φατίχ, δηλαδή του Μάμεθ Βίτα, του πορτική της Κωνσταντινούπολης. Και επειδή συμπληρώνονται τώρα 460 χρόνια από την κατάληψη της Κωνσταντινούπολης, θέλουν αυτοί οι άνθρωποι να ξαναλειτουργήσει και πάλι η Αγία Σοφία ως τζαμί πλέον. Αυτό είναι το θράσος αυτών των ανθρώπων και μάλιστα σαν να μην έφτανε αυτό, ο εγγονός του Σουλτάνου Δευτέρου του Αμπδούλ Χαμίτ, ο Καγιχάν Οσμάνογλου, έθεσε το θέμα αυτό στις 9 Απριλίου και μάλιστα αυτό δημοσιεύτηκε σε μια υπερηθυντική εφημερίδα, τη Γενή Άσχη, καινούργια σύνδεση, η οποία είναι ισλαμικο-εθνικιστική. Και έχω ξεκινήσει λοιπόν αυτή την καμπάνια και μάλιστα θέλω να μας πούνε ότι με τα 560 χρόνια, νομίζω προηγουμένως τα 460, τα 560 έτη που συμπληρώθηκαν από την άλωση της Κωνσταντινούπολης εκείνη την αποφάδα ημέρα της 29ης Μαΐου του 1453, ότι αυτοί είναι οι κληρονόμοι των πάντων και ως κληρονόμοι των πάντων μπορούν να ασεργούν ακόμα και στο σύμβολο της Ορθοδοξίας όπως είναι η Αγία Σοφία, η οποία θα έπρεπε να είναι όχι απλώς ενεργή εκκλησία, αλλά να είναι και η έδρα του Πατριαρχείου, του Οικουμενικού Πατριάρχη, με ανάλογη τιμή και προστασία όπως είναι το Βατικανό στην Ιταλία για τους Ρωμαιοκαθολικούς. Αυτά κάνουν οι πολιτισμένοι λαοί. Και ήθελα να πω ότι στην Τουρκία δεν είμαστε τώρα σε ψυχρό πόλεμο, εδώ και 1000 χρόνια από τη μάχη του Μάτζικερ το 1971, όπως αναφέρω και στο πρόσφατο βιβλίο μου «Ποια Τουρκία, ποιοι Τούρκοι», έχει ξεκινήσει ένας αγώνας εξόντωσης και εξουθένωσης του ελληνισμού όπου και αν αυτός βρίσκεται. Έτσι έχουμε την Κύπρο με το 40% του εδάφους υποκατοχή, να μην σέβονται κανένα resolution των Ηνωμένων Εθνών, του United Nations, και από την άλλη πλευρά να κομπορημονούν. Εάν αληθεύει η είδηση ότι το State Department έδωσε συμβουλή να μοιραστούν εξίσου τα κοιτάσματα των υδρογοναθράκων της Κύπρου και με τους Τουρκοκύπριους, τότε δεν αντιλαμβάνομαι για ποια ισονομία και ισοπολιτεία μιλάμε. Λυπάμαι και εκφράζω τη λύπη μου κάθετα ότι αυτό αντίκειται και στο διεθνές δίκαιο και στους νόμους. Εάν οι Τουρκοκύπριοι επιθυμούν, δεν έχουν παρά να διώξουν τα στρατεύματα κατοχής, που είναι 45.000, το 11ο σώμα στρατού το τουρκικό, να ενωθούν και να επανενωθούν με την Κύπρο σε ένα ενιαίο κράτος και να απολαύσουν και αυτή τα αγαθά της ειρήνης και της δημοκρατίας. Αυτά λέει η λογική, αυτά λένε οι νόμοι. Πραγματικά σας είπα ότι με την Τουρκία θέλουμε καλές σχέσεις, αλλά μην ξεχνάτε, κύριε Αγγελάκο, ότι η τουρκική, η μεγάλη τουρκική εθνοσυνέλευση, όπως λέγεται, έτσι να αποκαλούν για αυτούς όλα μεγάλα, είναι Μπουγιούκ Τουρκικέ και Μπουγιούκ Μιλεφλεβερκινιδέρη και τα λοιπά, όπως τα λένε αυτά για το κοινοβούλιο τους, έχει ψηφίσει ότι αν η Ελλάδα εφαρμόσει το διεθνές δίκαιο και τα χωρικά της σύνδετα από τα 6-12 ναυτικά μίλια, τότε αυτό αποτελεί αιτία πολέμου, δηλαδή κάσος μπέλη. Τις ίδιες απειλές εκτοξεύει τώρα και με την αποκλειστική οικονομική ζώνη. Όπως ξέρετε, οι Ηνωμένες Πολιτείες και όλα τα κράτη έχουν υπογράψει αυτό το διεθνές δίκαιο και έχουν επεκτείνει την αποκλειστική οικονομική του ζώνη στα 200 ναυτικά μίλια. Τι είναι αυτό λοιπόν που η Τουρκία αρνείται και απειλεί και με πόλεμο την Ελλάδα? Αυτές οι σχέσεις καλής γειτονίας. Αυτή πρέπει να είναι η συμπεριφορά στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Και γιατί ενοχλήθηκαν όταν ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών, ο κύριος Κέριν, την προηγούμενη εβδομάδα ζήτησε να επαναλειτουργήσει η θεολογική σχολή της Χάλκης και ενοχλήθηκαν τόσο πολύ? Ποια η αντίληψή τους για τα ανθρώπινα δικαιώματα, για την ανεξιθρησκεία, για την ελευθερία των ανθρώπων να εκφράσουν και να αυτοπροσδιοριστούν όπως αυτοί θα ήθελαν? Αυτά είναι τα ερωτήματα που καίνε τους Έλληνες
και δεν μπορώ να καταλάβω με ποια λογική αυτοί οι άνθρωποι έχουν και τη στήριξη και την υποστήριξη. Πώς μπορούν και πείθουν με αυτά τα κατορθώματα που έχουν εκτελέσει εις βάρος όχι μόνο των Ελλήνων, αλλά και της ευρύτερης περιοχής. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα είναι η επέτειος των 98 ετών από τη γενοκτονία των Αρμενίων. Και όπως δήλωσε ο μεγάλος τραγουδιστής, ο Γάλλος, ο Σάρλας Ναβούρ, ο Τούρκος Πρωθυπουργός, μισήπα φοβερά και Έλληνες και Αρμενίους. Εάν αυτό αληθεύει, όπως το δήλωσε ο Σάρλας Ναβούρ, λυπάμαι πάρα πολύ για το επίπεδο ενός πρωθυπουργού, ο οποίος μάλιστα άγει την καταγωγή του από τον Πόντο και η οικογένειά του είναι ποντιακής καταγωγής Ελληνο-Μουσουλμάνη. Έτσι για να γνωριζόμαστε. Αλλά όταν κανείς είναι γεννήτερος, τότε προσπαθεί να αποδείξει και κάτι παραπάνω. Στρατηγέ μου, εδώ έχω... Ναι. Έχετε ακούσει η Μιλιά, τη εφημερίδα που έγραψε εκεί και παρουσίασε το νέο χάρτη της Τουρκίας που έχει τη μισή Ελλάδα, ότι είναι Τουρκία και τα μισά είναι σαν της Ελλάδος. Το είδατε αυτό το χάρτη? Με ρωτάτε αν έχω ακούσει. Ασφαλώς και έχω διαβάσει. Τον είδατε αυτό το χάρτη, το σημερινό χάρτη που βγήκε? Τον έχω δει το χάρτη. Έχω δει αυτά τα, θα έλεγα, τις σκουτές ενέργειες. Ναι, αλλά αυτό το δημοσίευσε, η Μιλιέτ, η μεγαλύτερη εφημερίδα της Τουρκίας. Κοιτάξτε να σας πω. Η Μιλιέτ και η Κουριέτ, οι οποίες εκφράζουν την πλευρά των, θα έλεγα, των γερμανιστών στην Τουρκία, ποτέ δεν έπαψαν να ονειρεύονται μαζί με τους καινούριους καλούς Τούρκους, τους Ισλαμιστές, τον νέο Οθωμανισμό τους. Και ο νεοοθωμανισμός των Τούρκων είναι ότι πιο επικίνδυνο για τη σταθερότητα και την ασφάλεια της περιοχής. Έχουν βάλει ως στόχο την παραδημιουργία της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας. Δε Αχμέντ Νταβούτογλου, όπως θα ακούσανε οι εκδοτές σας, εφόσον μου είπατε ότι μεταδόθηκε η ομιλία για τη Θράκη από τη Θεσσαλονίκη που έγινε στο Βελίδιο, ναι, και την παρακολούθησαν πάρα πολλοί κόσμος, εκεί είπα ότι ο Αχμέντ Νταβούτογλου, είναι νεοοθωμανιστής. Και νεοοθωμανιστής σημαίνει ότι δεν καταλαβαίνουν τίποτα, πιστεύουν ότι όλα τους ανήκει. Είναι η λογική του Καραγκιόζη. Και αυτό δικό μου και εκείνο δικό μου και το δικό σας δικό μου. Δεν νομίζω ότι με αυτή τη λογική να στεριώσουν πράξεις φιλίας. Παρακαλώ. Ναι. Συνεχίστε. Εδώ στην Αμερική γίνεται μία κίνηση και εδώ και δύο χρόνια ο Δόκτωρ Χρήστου, που είναι και ο διευθύνων του Ελληνοαμερικανικού Κολεγίου στην Αθήνα και ο οποίος έχει κάποια δύναμη εδώ στην Αμερική κιόλας, ήθελε να πάει στην Κωνσταντινούπολη να κάνει κάποια λειτουργία, να επανέλθει η Αγία Σοφία και να λειτουργήσουν μέσα. Δεν ξέρω, απορρίπτηκε όλη η υπόθεση, αλλά γίνεται μια κίνηση σφορδία από τις Ηνωμένες Πολιτείες και από τους Ορθόδοξους Χριστιανούς να πείσουν την Αμερικανική κυβέρνηση όχι μόνο να ανοίξει η θεολογική σχολή της Χάγης, αλλά να επιστραφεί στο ακέραιον και το συντομότερο η Αγία Σοφία στα χέρια του Πατριαρχείου και να επαναλειτουργήσει σαν ελληνική Ορθόδοξη Εκκλησία στην Κωνσταντινούπολη. Όπου και εγώ το πιστεύω αυτό, ότι είναι κάτι το ωραίο να γίνει. Βεβαίως οι Τούρκοι από τις δικές τους απόψεις και την περασμένη εβδομάδα που επισκέφθηκε ο Υπουργός Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, κύριος Κέρι την Κωνσταντινούπολη, την Τουρκία, δυστυχώς οι Τούρκοι είπαν, άστον αυτό να λέει, χαζός είναι. Έτσι λένε στα παρασκήνια οι Τούρκοι πίσω για τους Αμερικανούς. Οι Αμερικανοί μας έχουν ανάγκη. Εμείς θα πάρουμε αυτά που θέλουμε να πάρουμε. Δεν έχουμε κι εμείς, λυπάμαι που το λέω αυτό, δεν έχουμε δυναμικά λόμπι στην Αμερική όπως έχουν οι Εβραίοι και άλλες εθνικότητες. Θα έπρεπε κάποιοι να κάνει ο ελληνισμός της Αμερικής, να εντοπίσουμε και να έχουμε μια σταθερή, ας πούμε, τη γραμμή ενωμένη όλοι μαζί στο θέμα αυτό της Τουρκίας. Θα πρέπει κάτι να κάνουμε για να επαναλειτουργήσει η Αγία Σοφία. Εάν θέλουν οι Τούρκοι να έχουν τζαμιά στην Ελλάδα,
και απαιτούν από την ελληνική κυβέρνηση να δημιουργήσουν τζαμιά, δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα για μας. Αλλά θα πρέπει και αυτοί να κάνουν το αντίθετο. Να αφήσουν τους ορθόδοξους χριστιανούς ελεύθερους και να επιστρέψουν την Αγία Σοφία πίσω στους Ελλήνες που ανήκει. Έτσι δεν είναι? Ποια είναι η δική σας γνώμη, στρατηγέ μου? Κύριε Γελέτο. Ναι. Ακούτε? Σας ακούω. Ναι. Ναι, σας ακούω. Σας ακούω, σας ακούω. Λοιπόν, θα ήθελα να σας πω το εξής. Στην Ελλάδα, όπου ζουν οι μουσουλμάνοι, όπως είναι η περιοχή της Τράκης, όχι απλώς λειτουργούν τζαμιά, αλλά είναι υπεράριθμα για τις ανάγκες αυτών που ζουν εκεί. Πάρα πολλά τζαμιά. Κανένας δεν έχει απαγορεύσει κανέναν να πηγαίνει και να εκτελεί τα θρησκευτικά του κατοίκου. Εκείνο το οποίο όμως συμβαίνει, ειδικότερα στην Κωνσταντινούπολη, είναι ότι οι χριστιανοί, είτε είναι ορθόδοξοι, είτε είναι καθολικοί, ακόμη και σήμερα τελούν υποδιωγμό. Βέβαια, να σας πω ότι όταν η Αυστρία ανέλαβε την Προεδρία της Ευρωπαϊκής Ένωσης το 2004, κυκλοφόρησε ένα βιβλίο το οποίο βγήκε υπό την καγκελαρία της Αυστρίας και έλεγε για τις διώξεις των χριστιανών στη σημερινή Τουρκία. Καλό είναι να το πάρετε και να το δείτε. Εγώ μπορώ να σας το προμηθεύσω. Μάλιστα. Θέλω όμως να σας πω και κάτι άλλο. Οφείλουν όχι μόνο οι φίλοι μας οι Αμερικανοί, η Αμερικανική κυβέρνηση, η οποία όντως ειδικά σε αυτό το θέμα έχει ευαισθησία, αλλά και οι όλοι χριστιανοί όλων των δογμάτων να αγωνιστούν ώστε να αποκατασταθεί η δικαιοσύνη όσον αφορά το μεγαλύτερο ναό της χριστιανοσύνης, τον ιστορικότερο, όπως είναι αυτός της Αγίας Σοφιάς. Και επιτέλους να αποδοθεί στους κατόχους. Και όχι απλά να πάει να λειτουργήσει μια φορά ο Χριστός του, αλλά να είναι μονίμως εκεί όπου σας είπα η έδρα του Πατριαρχείου μας, του Οικουμενικού Πατριάρχου. Πριν όμως οι Τούρκοι για να μειώσουν τον Έλληνα Πατριάρχη, ξέρετε πώς τον αποκαλούν? Ρουμ Ορθοδόξ Φενέρ Πατρικανεσί, που σημαίνει ο Έλληνας Πατριάρχης του Φαναρίου, παρακαλώ. Και τον έχουν κάτω από τον ομάρχη της Κωνσταντινούπολης. Αυτή είναι η δικαιοσύνη που επικρατεί. Καλά, τα άλλα, τα ορθόδοξα κράτη και γενικά τα χριστιανικά κράτη δεν τα βλέπουν όλα αυτά τα χρόνια αυτά τα πράγματα, για δεν κάνουν κάτι. Πρέπει οι χριστιανοί να ενωθούν και να απαιτήσουν. Αυτό ήθελα να σας πω και νομίζω ότι αυτό το θέμα τώρα το έχουμε καλύψει και θα ήθελα να σας πω ότι θα πρέπει το ελληνικό λόμπι, και πολύ σωστά το είπατε, και να ενεργοποιηθεί και να ενωθεί και υπό τις οδηγίες των Αρχιέπανς και της Αρχιεπισκοπής Βορείου Αμερικής να αρχίσει τον αγώνα του, όπως πολύ σωστά το κάνει όλα αυτά τα χρόνια, αλλά τον θέλουμε πιο ενεργό. Και όχι μόνο για το σκοπό για την Τουρκία. Φοβούνται. Όχι, δεν φοβούνται. Όχι, κοιτάξτε, όσο ήταν. Συγγνώμη, στρατηγέ μου. Επειδή και εμείς κάποτε κάποια στιγμή τους έχουμε απογοητεύσει, ενώ εδώ από την Ελλάδα, ίσως να μην ήταν και απόλυτη σωστή η καθοδήγηση που τους έχουμε δώσει. Αυτό που θα ήθελα όμως να σας πω, για να έχουμε μια ισχυρή Ελλάδα, πρέπει να ξαναβρούμε τη δύναμη και να έχουμε μια ισχυρή οικονομία. Χωρίς ισχυρή οικονομία, δεν μπορείς να έχεις ισχυρές ενόπλες δυνάμεις, δεν μπορείς να έχεις δυνατή εξωτερική πολιτική. Θα ήθελα λοιπόν οι Έλληνες που μας ακούνε τώρα, είτε από τη Σιγκαπούρη, οι πατριώτες σας, αυτή και Παρονιά, Καναδά, είτε σε οποιοδήποτε άλλο μέρος του κόσμου, Αυστραλία, Ηνωμένες Πολιτείες, Νότια Αμερική, να ενεργοποιηθούν, να φέρουν και να επενδύσουν στην πατρίδα, να εργαστούν για το καλό μας, όλων των Ελλήνων εννοώ, και να μπορέσουμε να κρατήσουμε τα παιδιά μας εδώ στην Ελλάδα. Και το σημαντικότερο πρόβλημα δεν είναι τόσο το οικονομικό. Το σημαντικότερο πρόβλημα είναι το δημογραφικό. Σε μια χρονιά μέσα πήγαν 120.000 Ελληνόπουλα, όλα με τίτλους πανεπιστημιακούς, με μεταπτυχιακά και με διδακτορικά. Και αυτό είναι μια μεγάλη αφέμαξη. Αυτό το οποίο πρέπει να γίνει
πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Εμείς να κάνουμε τις δομές, να αλλάξουμε, να κάνουμε τις μεταρρυθμίσεις που πρέπει σαν Ελλάδα, αλλά και οι Έλληνες του εξωτερικού να βάλουν πλάτη, όπως κάναν παλιά οι εθνικοί ευεργέτες, και να χτίσουμε την καινούργια Ελλάδα. Έτσι όπως την ονοματιζόμαστε, έτσι όπως την θέλουμε όλοι. Υπερήφανη, με αξιοπρέπεια, διότι εκείνο που χαρακτηρίζει τους λαούς δεν είναι η ένδοξη ιστορία του παρελθόντος, αλλά είναι πώς θα χτίσουν το μέλλον. Μάλιστα. Θα ήθελα να περάσουμε και στα τηλέφωνα, και αν οι ακροατές έχουν κάποια ερώτηση και να υπάρχει κάποια έτσι συνομιλία, θα παρακαλούσα οι φίλοι ακροατές επί του θέματος, γύρω από τα εθνικά μας θέματα. Σε αυτό το συγκεκριμένο που η Μιλιέτ έγραψε και παρουσίασε, βλέπω εδώ, και ευχαριστώ τον φίλο που μας έστειλε το χάρτη, διπλωματικό επεισόδιο λέει, με την Βουλγαρία αντιμετωπίζει αυτή τη στιγμή η Τουρκία. Δηλαδή ενοχλήθηκε πάρα πολύ η Βουλγαρία, ξέρεις, με το νέο χάρτη της Τουρκίας που τύπωσε η Μιλιέτ. Πάμε τι θα γίνει. Πάμε στα τηλέφωνα. Παρακαλώ, λέγεται, σας ακούμε. Με λέγετε. Τα τηλέφωνα μας είναι 727-725-5555 και από τη Νέα Υόρκη, Βοστόνη, Καναδά και τα λοιπά. Τηλεφωνήστε και στο άλλο το τηλέφωνο στο 917-285-9868. Επαναλαμβάνω, 917-285-9868 ή στο 727-725-5555. Παρακαλώ, περιμένετε στη γραμμή. Παρακαλώ, περιμένετε στη γραμμή. Βεβαίως. Περιμένετε, παρακαλώ. Παρακαλώ. Έφυγε αυτή η γραμμή. Παρακαλώ. Λέγεται, σας ακούμε. Θα ήθελα να μιλήσω στο στρατηγό για αυτά όλα που είπατε και ο Άγγελε. Σας ακούει. Λοιπόν, είπες τώρα το τελευταίο ότι στην εφημερίδα Μιλέτ κάλαν χάρτες οι Τούρκοι και ζητούν και τη μισή Ελλάδα. Τι κάνει το ελληνικό κράτος? Δεν δώσεις βιβλιοθήκες. Έπρεπε να τις γεμίσει, να τους δείξει πόσο παλιά είναι η πατρίδα μας, μέχρι πού ήταν η πατρίδα μας, και να απαιτούμε και την Κωνσταντινούπολη και τα υπόλοιπα αυτά τα μέρη. Γιατί κοιμώνται οι δικοί μας πολιτικοί, σας παρακαλώ? Δεν μπορούν να κάνουν χάρτες? Δεν μπορούν να κάνουν την προπαγάνδα? Αυτή συνέχεια με προπαγάνδα ζουν οι Τούρκοι. Οι Έλληνες, όπως είπατε προηγουμένως, ο στρατηγός είπε ότι υπάρχουν δεν ξέρω πόσοι καθηγητές σε όλα τα πανεπιστήμια εδώ της Αμερικής και σε όλο τον κόσμο μορφωμένοι άνθρωποι. Το ελληνικό κράτος πρέπει να αναλάβει την ευθύνη του. Να ενημερώσει τον κόσμο. Να κάνει λάβες στην Αμερική. Να βγάλει χάρτες. Να γεμίσει όλες τις βιβλιοθήκες. Αυτά δεν στοιχίζουν πολλά. Και να ενημερώσουν όλο τον κόσμο, σε όλο τον κόσμο γενικά. Γιατί παντού υπάρχουν Έλληνες. Σε όλο τον κόσμο. Ωραία, για να σας απαντήσω, στρατηγό, σας ευχαριστώ για το τηλεφώνημα. Γεια χαρά. Παρακαλώ, η επόμενη γραμμή περιμένετε. Στρατηγέ μου. Να ακούσω, να απαντήσω. Ναι, απαντήστε, ναι. Χαίρομαι πάρα πολύ για την τοποθέτηση κυρίου. Από πού τηλεφώνησε? Α, δεν είδα. Θα από εδώ, από την Αμερική. Από τις Ηνωμένες Πολιτείες. Γιατί έχει μέσα του τον εθνικό παλμό, γιατί βγάζει αυτή την ωραία λεβεντιά του Έλληνα και όχι απλά αποδέχεται τις τουρκικές προκλήσεις, αλλά λέει, κοιτάξτε να δείτε, η καλύτερη άμυνα είναι η επίθεση. Χάρτες αυτοί, χάρτες και εμείς. Και μάλιστα πιο ενεργή να είναι η εξωτερική πολιτική της ελληνικής κυβέρνησης, αλλά και όλων των καθηγητών πανεπιστημίου, όπου από το Εθνικό Κέντρο να συντονίζονται. Πιστεύω ότι έπιασε ένα πολύ σωστό θέμα, αυτό δηλαδή του συντονισμού των δυνάμεων, των Ελλήνων, που δρούν και βρίσκονται παντού και μεγαλουργούν, είτε ως επιχειρηματίες, είτε ως επιστήμονες, είτε σε οποιοδήποτε άλλο κλάδο. Ξέρω ότι εσείς μπορείτε ένα μεσημέρι να πείτε σήμερα οι Ηνωμένες Πολιτείες δεν θα πάρουν φαγητό, με τα 3.000 και πλέον εστιατόρια που είναι αυτούς Έλληνες. Και άμα σας πω γιατί δεν μας δίνετε φαγητό, γιατί οι Τούρκοι δεν πάρουν τη μισή Ελλάδα, για να το μάθουν αμέσως όλοι. Αστειεύομαι βέβαια, δεν μπορείτε να το κάνουν ποτέ αυτό οι Έλληνες εστιατόρες. Αλλά είναι ένας ωραίος τρόπος να σηκώσουμε εκεί πέρα σε κάθε εστιατόριο και ένα χάρτη της Ελλάδος και να λέμε, κοιτάξτε αυτοί οι ανόητοι Ανατολίτες τι θέλουν.
Μάλιστα. Πάμε στην επόμενη γραμμή. Λέγετε, παρακαλώ, σας ακούμε. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου, Νίκο. Καλησπέρα, στρατηγέ. Καλησπέρα. Στρατηγέ μου, ένα πράγμα σχετικά με τη θεολογική της σχολή της Χάλκης. Σχολή της Χάλκης. Τι είναι αυτό που κόβει τους Έλληνες με τη θεολογική σχολή? Αυτό οι Τούρκοι το εκμεταλλεύονται. Όσο περισσότερο οι Έλληνες επιμένουν για τη θεολογική σχολή, τόσο οι Τούρκοι επιμένουν για να κερδίσουν πολιτικά λάφυρα, να το πω έτσι. Η Ελλάδα βάσει της θεολογικής σχολής θα κερδίσει τίποτα? Δεν πιστεύω. Μετά για την Αγία Σοφία, μην περιμένουμε οι Τούρκοι να φύγουν από... Και αυτό το εκμεταλλεύονται γενικά για πολιτικούς τους. Όσο για τους Έλληνες του εξωτερικού που αναφέρατε, πάντοτε όταν βρούνε τα σκούρα οι πολίτες Ελλάδος, στηρίζουνε στους Έλληνες του εξωτερικού. Ενώ οι ίδιοι κοιμώνται και δεν εκμεταλλεύονται τις καταστάσεις που πρέπει. Παρά όλο σκύβουν το κεφάλι. Και δώστε και με σκύβουν το κεφάλι και οι Τούρκοι το εκμεταλλεύονται αυτό. Μπορείτε, σας παρακαλώ, μια απάντηση γενικά να μου δώσετε? Βεβαίως και θα σας δώσω μια απάντηση. Και εκείνο που θέλω να σας πω, η επαναλειτουργία της σχολής της Χάλκης δεν τίθεται μόνο από την ελληνική πλευρά. Επειδή το Πατριαρχείο είναι οικουμενικό, που σημαίνει ότι εκπροσωπεί όλο τον κόσμο, μπορεί να είναι ίσο μεταξύ ίσων, αλλά είναι το Οικουμενικό Πατριαρχείο της Ορθοδοξίας. Αυτό το γνωρίζει πολύ καλά το administration των Ηνωμένων Πολιτειών και γι' αυτό κάθε φορά που θα γίνει επίσκεψη, είτε θα πάει και ο πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών, είτε ο George Bush, είτε ο Bill Clinton, είτε η Hillary, είτε ο τώρα ο Kerry, ο Υπουργός Εξωτερικών του State Department, όλοι θέτουν το ίδιο αίτημα. Διότι απαιτούν σεβασμό στο πρώτο Πατριαρχείο των Ορθοδόξων Ελλήνων. Και δεν το θέτει μόνο η ελληνική πλευρά. Όσο για την Αγία Σοφιά, δεν είπαμε εμείς ότι σήμερα θα ξεκινήσουμε να πάμε να πάρουμε την Κωνσταντινούπολη. Είπαμε το εξής, ότι οφείλουν να την παραδώσουν στον Οικουμενικό Πατριάρχη και να λειτουργούνται εκεί οι Ορθόδοξοι Χριστιανοί. Τώρα, εάν αυτό επιτευχθεί ή όχι, εάν σταματήσουμε να τους βάζουμε θέματα και να ζητάμε, τότε θα έχουμε παίξει το παιχνίδι τους. Εγώ θα έλεγα να κάνουμε και άλλο πράγμα. Να ζητήσουμε να γίνει ένα προξενείο τραπεζούντας. Να ζητήσουμε να γυρίσουν οι Έλληνες στη Σύμβουλο και Τενέδρο. Να ανοίξουν πάλι τα σχολεία εκεί. Όχι μονάχα αυτοί να βάζουν θέματα και να λένε τα δικά τους. Μπορούμε πολλά θέματα να βάλουμε κι εμείς όπως βάζουν αυτοί και να σταματήσει πλέον το μονόπλευρο παιχνίδι των Τούρκων και εμείς να είμαστε μονίμως σε άνοιγμα. Αυτό που ήθελα να σας πω από την άλλη πλευρά είναι ότι δεν γνωρίζω για πόσα και ποια λάθη αναφέρεστε της πολιτικής μας, αλλά μην ξεχνάτε ότι και οι πολιτικοί μας είναι Έλληνες και ως Έλληνες οφείλουμε όλοι να ενεργοποιηθούμε και όλοι να φροντίζουμε να διορθωνόμαστε. Κανένας δεν είναι άμυρος ευθυνών. Είτε είναι απλός πολίτης, είτε είναι υπουργός, είτε είναι πρωθυπουργός. Και όλοι κρινόμαστε. Όταν έρχεται η μέρα, θα πάνε στις κάρτες οι Έλληνες, εκεί αποδίδουν τα του Κέσσαρου στο Κέσσαρι. Ασφαλώς και γίνονται λάθη και θα πρέπει να υπάρχει ένα Εθνικό Συμβούλιο Ασφαλείας στην πατρίδα μας που να συμφωνεί αυτό για τα εθνικά θέματα και τους Έλληνες του εξωτερικού, που είμαστε πάνω από 17 εκατομμύρια στο εξωτερικό και άλλα 11 εκατομμύρια μέσα στην Ελλάδα. Και όλοι όσοι είναι της ελληνικής παιδείας θα πρέπει να ξέρετε ότι ξεπερνά τα 100 εκατομμύρια. Μάλιστα. Νίκο, καλό βράδυ. Εντάξει, δύο σέκεν, Άγγελε. Ναι, γιατί έχω πολλές γραμμές. Στρατηγέ μου, εδώ ο Πατριάρχης είναι Τούρκος και βλέπει το γραφείο του μέσα και την τουρκική σημαία από τη μια. Ένα λεπτό, Νίκο, Νίκο. Δύο τη σημαία από την Νίκο, Νίκο, Νίκο. Μπορώ να πω ότι αυτός είναι Έλληνας.
Νίκο, δεν ακούσαμε τι μιλάει και ο στρατηγός. Στρατηγέ μου, δεν σε ακούσαμε, για πες. Στρατηγέ μου, λέω ότι στο... Το είπες, σε άκουσε, σε άκουσε. Έχει από τη μια μεριά έχει την τουρκική σημαία στο γραφείο του και από την άλλη έχει του Βυζαντίου το δικέφαλο. Πώς μπορώ εγώ να εμπιστευτώ σε αυτό τον άνθρωπο... Ένα λεπτό, Νίκο. Ωραία, να ακούσουμε τι μας λέει ο στρατηγέ μου, επειδή μιλάγατε και δύο μαζί και δεν άκουσα. Στρατηγέ μου, απαντήσεις στον Νίκο να καταλάβει ακριβώς για τον Πατριάρχη. Ο Πατριάρχης είναι Έλληνας, ο οποίος ζει στην Τουρκία και είναι υποχρεωμένος να σέβεται τους τουρκικούς νόμους. Γιατί στην Ιρλανδία, άμα ήταν στην, ο Αρχιεπίσκοπος, δεν έχει την σημαία των ΗΠΑ στο γραφείο του. Αυτό σημαίνει ότι δεν είναι Έλληνας. Ναι, έχεις δίκιο. Α, καταλάβεις, Νίκο. Είναι Έλληνας, αλλά είναι υποχρεωμένος να έχει την τουρκική υπηκότητα. Αλλά πέστε μου, ευχαριστούμε τον Νίκο. Νίκο, σε ευχαριστούμε για το τηλεφώνημα. Παρακαλώ στην γραμμή να περιμένουν οι ακροατές από τη Νέα Υόρκη. Στρατηγέ μου, για πες μου κάτι. Γιατί, παραδείγματος χάρη, εδώ στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, εντάξει, ο Αρχιεπίσκοπος Αμερικής, δεν χρειάζεται ένα Αμερικανός πολίτης για να γίνει Αμερικανός, για να γίνει Αρχιεπίσκοπος Αμερικής. Άμα τον εκλέξει η Ιερά Σύνοδος, μπορεί να είναι από τα Ιεροσόλυμα, μπορεί να είναι από τη Ρωσία, μπορεί να είναι από άλλο μέρος ή από την Ελλάδα και να έρθει εδώ και να γίνει Αρχιεπίσκοπος. Δεν τον πιέζει η Αμερικανική κυβέρνηση, η Καναδική κυβέρνηση ή άλλο κράτος να του πει κάτι, πρέπει να είσαι Αμερικανός πολίτης ή και θα πρέπει να έχεις υπηρετήσει τον Αμερικανικό στρατό για να πας Αρχιεπίσκοπος. Στην Τουρκία όμως. Στην Τουρκία όμως. Μα γι' αυτό θα να πω, να μου εξηγήσετε μερικά πράγματα, γιατί πολλοί ακροατές αναρωτιούνται. Η επαγγελία της δημοκρατίας και η Έλληνα απαξίωση της δημοκρατίας. Άμα κάνουμε τέτοιες συγκρίσεις δεν μπορούμε να βάλουμε άκρη. Ναι, αλλά. Ο Πατριάρχης έχει γεννηθεί στην Ήμβρο και υποχρεωτικά έπρεπε να είναι και τουρκός πολίτης, αφού έχει γεννηθεί. Η Ήμβρος είναι υποκατοχή, δεν είναι ανεξάρτητο ελληνικό νησί. Ναι, 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 βεβαίως. Να σας ρωτήσω τώρα, πρέπει δηλαδή υποχρεωτικά στην Κωνσταντινούπολη να είναι Τούρκος υπήκος ο Πατριάρχης. Εάν ήταν από την Ελλάδα, Πατριάρχης δεν γινότανε. Κοιτάξτε να δείτε. Εκείνο το οποίο μας ενδιαφέρει είναι να πιάσουμε την ουσία. Να συνεχίσουμε να έχουμε Πατριάρχη ελληνικής καταγωγής, ο οποίος να είναι και Ορθόδοξος Χριστιανός. Τώρα αν πρέπει να έχει την υπηκότητα την τουρκική και αυτό τον μειώνει, νομίζω ότι κάνουμε μεγάλο λάθος. Το θέμα είναι τι έχει στην καρδιά του. Και να μην φέρουμε σε δύσκολη θέση ανθρώπους οι οποίοι είναι υπόδουλοι. Μάλιστα. Να πάμε στη Νέα Υόρκη, λέγεται παρακαλώ. Καλησπέρα Άγγελε. Καλησπέρα Γιώργο. Μ' ακούτε καθαρά Άγγελε, γιατί σπάσοντας ακούω εγώ. Ναι, ναι, σε ακούω πολύ καθαρά. Καλησπέρα στρατηγέ μου. Καλησπέρα σας. Από την σοκαρισμένη Βοστόνη, Γιώργος Γιαλτουρίδης, συνεργάτης της εκπομπής αυτής. Θα ήθελα από πού είσαι κύριε Γιαλτουρίδη? Ναι. Η καταγωγή σας από πού είναι? Πόντος, κοτή ώρα του Πόντου, στρατηγέ μου. Μάλιστα. Να ελέγχω την ψής. Γουρφάς στρατηγέ μου, γουρφάς, να λελεύω στρατηγέ μου, να λελεύω. Μάλιστα. Έλα, θα πω. Λοιπόν, δύο πράγματα. Το πρώτο όσον αφορά τον Πατριάρχη. Μετά, ούτε πέντε μήνες μετά την υπογραφή, τις υπογραφές της συνθήκης Λοζάνης, ο Κεμάλ Ατατούρκ άρχισε τις παραβιάσεις της συνθήκης και μάλιστα με τον νόμο 1092 του Δεκεμβρίου του 1923 ανάγκασε τον Πατριάρχη να είναι Τούρκος υπήκος κατά παραβίαση της συνθήκης Λοζάνης, νόμος 1092 Δεκεμβρίου 1923, κατά παραβίαση συνθήκης Λοζάνης. Υπήρχαν πάρα πολλές παραβιάσεις συνθήκης Λοζάνης από το 1923 μέχρι σήμερα εκ μέρους της Τουρκίας, αλλά η Ελλάδα τήρησε το άρθρο 45 της συνθήκης όσον αφορά τη μουσουλμανική μειονότητα κατά πλειοψηφία στη Θράκη. Όσον αφορά τα τζαμιά, όπως είπατε πολύ σωστά στρατηγέ μου και εμείς το επαναλάβαμε σε αυτή την εκπομπή, η Ελλάδα δεν είναι υποχρεωμένη να χτίσει κανένα τζαμί στην Αθήνα. Υπάρχουν πάρα πολλά τζαμιά στην Θράκη για τους Έλληνες μουσουλμάνους που ζουν εκεί, τηρώντας το άρθρο 45
της συνθήκης Λοζάνης. Αλλά η Τουρκία επαναλημμένα παραβιάζει τα άρθρα 40, 42 και 43 όσον αφορά τα δικαιώματα της ελληνικής μειονότητας και των χριστιανικών μειονοτήτων στην Τουρκία. Τώρα, εάν μου επιτρέπετε, στρατηγέ μου, θα ήθελα να σας πω τη δική μου τη γνώμη όσον αφορά τη μάχη του Μάνσικερτ. Όπως είχατε αναφέρει και στην προηγούμενη εκπομπή που εμφανιστήκατε με τον κύριο Αγγελάτο, όπως αναφέρατε και σήμερα, όπως αναφέρατε και στο βιβλίο σας, η μάχη του Μάνσικερτ, στη μάχη του Μάνσικερτ δεν ιτήθηκε ο Ρωμανός. Όχι. Και από εκεί, από τη μάχη, του Μάνσικερτ, πρέπει να μάθουμε το μάθημά μας. Συγγνώμη. Το πρόδωσαν. Προδόθηκε. Ακριβώς. Ο Ρωμανός είχε αναλάβει την εξουσία με πραξικόπημα από τους αριστοκράτες. Ο στρατηγός του Ρωμανού στη μάχη του Μάνσικερτ, ο Ανδρόνικος Λούκας, ήταν παιδί των αριστοκρατών. Ο Ρωμανός κέρδισε τη μάχη του Μάνσικερτ. Ο Αρσλάν το 1071 υποχώρησε στα γύρω υψώματα. Ο Ρωμανός μετά τη νίκη στη μάχη έκαμνε επιθεώρηση τα στρατεύματά του. Τότε ο Ανδρόνικος Δούκας, ο στρατηγός, έδωσε μια ψευδή αίσθηση στα στρατεύματα τα Βυζαντινά ότι ο Ρωμανός υποχωρεί και διέταξε τα στρατεύματα να υποχωρήσουν. Πολύ σωστά το περιγράφει. Τότε ο Αρσλάν κατέβηκε από τα υψώματα και εχμαλώτησαν τον Ρωμανό. Ο Ρωμανός ήταν 3 χρόνια εχμάλωτος του Αρσλάν, όπου όπως μας λέει ο Ρωμανός, τον φέρθηκε πολύ σωστά ο Αρσλάν. Αλλά τι έγινε, τον απελευθέρωσε ο Αρσλάν και στην επιστροφή του ο Ρωμανός πίσω στην Κωνσταντινούπολη το αντιλήφθηκε ο Ανδρόνικος Δούκας και τον τύφλωσαν. Οι δικοί μας τον τύφλωσαν τον Ρωμανό. 3 χρόνια μετά το 1074. Μάλιστα. Λοιπόν, στρατηγέ μου, όπως είχατε πει στην ομιλία σας... Γιώργος Γιαλτουρίδης. Στρατηγέ μου, όπως είχατε πει στην ομιλία σας στη Θεσσαλονίκη, την οποία θαυμάζω, όπως θαυμάζω όλες τις ομιλίες σας, Άγγελε, δεν τον να φοβόμαστε τον Γενίσαρο. Αλλά πρέπει να φοβόμαστε και τους πεμπτοφαλαγκίδες, στρατηγέ μου. Μάλιστα. Γιώργο. Ναι. Θέλω να σου πω το εξής. Μου έκανε εντύπωση η ευρημάτειά σου, η γνώση, η πολύ σωστή γνώση των παραβιάσεων της θήκης της Λοζάνης από τους Τούρκους. Έτσι ακριβώς είναι όπως θα λες. Έχουν παραβιάσει και τους 40 και τους 43 και τους 45 και τι άλλο ακόμα έχουν παραβιάσει. Όσον αφορά για την μάχη του Μάντσεστερ, ο Ρωμανός ο Διογένης τον πούλησε και τον πρόδωσαν δική του άνθρωποι. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Και συμμάχησαν με τους Σελτζούκους. Και γι' αυτό άρχισε η κατάπτωση της θέσης της Βυζαντινής Αυτοκρατορίας. Ακριβώς. Η δεύτερη έκδοση μάλιστα του βιβλίου μου, ένας εξαιρετικός φίλος από τη Θεσσαλονίκη, ο κ. Ναόμι Ηλία, έγκριτος δικηγόρος, με παρακάλεσε και έβαλα όλο το κεφάλαιο της μάχης του Μάντσεστερ, το οποίο είναι 15 σελίδες. Ναι. Για να εξηγήσουμε ακριβώς αυτά τα γεγονότα. Διότι μου λέει, πρέπει να αποδώσουμε δικαιοσύνη. Του λέω, όλοι σέβονται τον Ρωμανό, τον Διογέννη και τι έκανε. Και πράγματι έτσι είναι όπως τα λες, Γιώργο. Και να σου πω και κάτι άλλο. Εκτός από την Αγία Σοφία της Κωνσταντινούπολης, τώρα βγήκε ένα καινούριο φασούλι και θέλουν να κάνουν και την Αγία Σοφία της Τραπεζούντος Τζάμι. Η οποία είναι σε εξαιρετική κατάσταση, την έχω επισκεφθεί και είναι πάνω σε ένα ύψωμα πάνω από την πόλη της Τραπεζούντας. Ένας εξαιρετικός ναός και θέλουν και αυτό να το κάνουν τζάμι. Έτσι για την ενημέρωσή σου. Μάλιστα. Γιώργο. Η ελληνική κυβέρνηση, κατά τη γνώμη μου, πρέπει να αναφέρει στα Ηνωμένα Έθνη και σε όλες τις κυβερνήσεις της Δύσης όλες τις παραβιάσεις της Τουρκίας σχετικά με τη συνθήκη Λοζάνης, αρχίζοντας από την πρώτη παραβίαση τον Δεκέμβριο του 1923. Και αν επιτρέπετε, μία που αναφέραμε τη μάχη του Μάνσικερτ, ένα πολύ σημαντικό άρθρο δημοσιεύθηκε πέρσι στις New York Times του Peter Frankopian, Bankers at the Gates, δηλαδή οι τραπεζίτες πρώτων πυλών. Ήταν μια σύγκριση της Τετάρτης Σταυροφορίας με τα μνημόνια.
Το οποίο μας είπε ο κύριος Φρανκόπιαν στο New York Times ήταν ότι το Βυζάντιο προσούσε πάρα πολλά χρήματα στους δυτικούς και γι' αυτό το λόγο έγινε η τέταρτη σταυροφορία. Και αυτό ήταν η αιτία που έπεσε η Κωνσταντινούπολη 200 χρόνια μετά, ας είχαμε και την αυτοκρατορία της Νίκαιας ενδιάμεσα και την αυτοκρατορία των Κομνηνών βεβαίως. Αλλά πάμε πίσω στη μάχη του Μάντζεγκερ, η αιτία που τύφλωσαν τον Ρωμανό, ανέλαβαν την εξουσία οι αριστοκράτες, γιατί αυτοί οι ίδιοι αριστοκράτες που φόβασαν τον Ρωμανό είναι αυτοί που δανείστηκαν χρήματα από τη Δύση και η Δύση μετά έκανε την πρώτη άλωση της πόλης το 1204 στην τετάρτη σταυροφορία. Μάλιστα. Και ένα ακόμα, αν επιτρέπετε Άγγελε, ναι, όσον αφορά και την Ομογένεια. Θέλω να επισημάνω κάτι στρατηγέ μου, γιατί ζω εδώ από το 1970, είμαι μετανάστης, 9 χρονών ήρθα στην Αμερική. Λοιπόν, η Ομογένεια δεν είναι η ίδια που υπήρχε, στρατηγέ μου. Δεν μπορούμε να περιμένουμε πολλά από την Ομογένεια. Για παράδειγμα, η ΑΧΕΠΑ. Εάν διαβάσετε το καταστατικό της ΑΧΕΠΑ, η ΑΧΕΠΑ, στρατηγέ μου, προωθεί τα συμφέροντα της Αμερικής. Το λέει μέσα στο καταστατικό της, στρατηγέ μου. Αυτή είναι η πικρή αλήθεια. Υπάρχουν πάρα πολλοί πατριώτες ομογενείς, στρατηγέ μου, αλλά αυτοί είναι μετρημένοι. Αλλά είμαστε δηλαδή σημαντικοί. Μπορούμε να δημιουργήσουμε πυρήνες, στρατηγέ μου, εδώ στην Ομογένεια και μέσα αυτών των πυρήνων να επεκταθεί η αγάπη για την πατρίδα από πλευράς Ομογένειας. Αυτά, Άγγελε. Ωραία, Γιώργο, καλό βράδυ. Στην Βοστόνη, πάμε στην επόμενη γραμμή, λέγεται, παρακαλώ. Άγγελε. Ένα λεπτό στην ακροατρία μας. Θα ήθελα να δώσω συγχαρητήρια στον Γιώργο, γιατί πράγματι, όχι για τη βαθιά γνώση μόνο της ιστορίας και αυτά τα οποία εξιστόρησε, αλλά ένας Έλληνας ο οποίος ζει και αγωνιά για το μέλλον της πατρίδος του, γιατί ίσως και να μην το έχει προσφέρει και πολλά πράγματα. Εγώ πίστευα και πιστεύω ότι ο μόνος τρόπος για να ενεργοποιήσουμε την Ομογένεια είναι αυτό που κάνεις εσύ. Δηλαδή, τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, η τηλεόραση, εάν μπορεί και θέλει, δύναται να κάνει τάφα και να ενώσει όλους τους Έλληνες. Στρατηγέ μου, αυτό προσπαθούμε να... Αρκεί να το πιστέψουν και οι άλλοι όπως εσύ, Άγγελε, και να κάνουν αυτό το θεάρεστο έργο. Ας πάμε στον άλλο ακροατή. Νέα Υόρκη, λέγεται. Άγγελε. Καλησπέρα. Ο Καναδάς. Είμαι στον αέρα. Στον αέρα είσαι. Ναι. Χαιρετώ το στρατηγό, είμαι ο Σκρέτας από το... Το Ρόντο του Καναδά. Ναι, από το Ρόντο. Ήθελα να του ρωτήσω πώς αληθεύει στη Κομωτινή που ένας Τούρκος που έχει πολλά λεφτά που δίνει 500 ευρώ λέει, το μήνα για κάθε παιδί για να πάνε, να φύγουν από τα ελληνικά σχολεία και να πάνε στα τουρκικά. Πώς αληθεύει. Ναι. Καλησπέρα φίλε μου, τι κάνεις. Ναι. Έλα, μ' ακούς. Ναι, σ' ακούω. Χαίρομαι πάρα πολύ που σ' ακούω και τώρα το απόγευμα, γιατί με έχεις πάρει και το πρωί τηλέφωνο και τα είπαμε. Ναι. Εκείνο που θέλω να σου πω είναι ότι αυτοί ας κάνουν τη δουλειά τους και εμείς ας κάνουμε τη δική μας. Ο μακαριστός, ο Αρχιεπίσκοπος ο Χριστόδουλος, εάν θυμάσαι, είχε θεσπίσει να δίνει ένα βοήθημα σε κάθε καινούργιο παιδί που κατηγόταν στην Τράκη. Κάποιοι τότε τον κατηγόρησαν. Σήμερα νομίζουμε ότι πρέπει να τον έχουμε για παράδειγμα. Ναι. Ναι. Να είσαι καλά, να... Έλα, Κώστα. Να πω και Σκρέτσα. Προχθές που μίλησα στους στρατιώτες, τους είπα, αλλά και εσάς, μπορώ να το πω και στον Καναδά και στις Ηνωμένες Πολιτείες και παντού. Είναι ανάγκη να πάμε όλοι να γραφούμε στους Δήμους και τις κοινότητες της Τράκης. Να πάρουμε τα δικαιώματά μας, άσχετα να δούμε το οποιοδήποτε μέρος του κόσμου, να πάμε και να είμαστε εγγεγραμμένοι σε Δήμους και κοινότητες της Τράκης. Και από εκεί πέρα θα βοηθήσουμε με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Δεν στοιχίζει τίποτα αυτό. Μία αίτηση είναι, εγγράφεσαι στα δημοτολόγια της Κομωτινής, της Ξάνθης, το Φερόν και θα ενισχύσουμε έτσι τον ελληνισμό γιατί δεν θα έχουμε κανένα ανάγκη και κανένα φόβο από τις δραστηριότητες του τουρκικού προξενείου της Κομωτινής. Μάλιστα.
Κώστα, να έχεις καλό βράδυ. Με άκουσες, να είσαι καλά και πάντα, πάντα να... Μάλλον έπεισε η γραμμή. Όχι, 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 είναι πάνω. Καλά μας είναι. Ναι. Έγινε Κώστα, καλό βράδυ στο Τόρο του Καναδά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Ναι, με ακούτε. Σας ακούμε, καλησπέρα. Ναι, Μιχάλη Σέρβο στο τηλέφωνο. Γεια σου Μιχάλη. Καλησπέρα στρατηγέ. Αυτό που ήθελα να πω... Πολλά και καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση να έχουμε. Να είστε πάντα καλά, στρατηγέ μου. Αυτό που ήθελα να πω είναι τούτο και θέλω να εκφράσω τη γνώμη μου. Η Χάλκη δεν ανήκει αποκλειστικά στους Έλληνες. Το Πατριαρχείο, το Οικουμενικό Πατριαρχείο, δεν ανήκει αποκλειστικά στους Έλληνες. Αυτό όμως που ανήκουν και το Οικουμενικό Πατριαρχείο και η Χάλκη ανήκουν στο χριστιανισμό, στον Ορθόδοξο Χριστιανισμό, ο οποίος είναι πάνω από 350 με 400 εκατομμύρια. Αυτό είναι δουλειά... ο Μιχάλη. Είναι η δουλειά η δική μας όμως... Όχι μόνο των Ελλήνων. Μπράβο. Η δουλειά η δική μας όμως δεν είναι μόνοι μας να ερχόμαστε με τους Τούρκους σε αντιπαράσταση. Πρέπει να ξεσηκώσουμε τα 400 εκατομμύρια Ορθόδοξους Χριστιανούς που κάνουν οι Τούρκοι εναντίον της Χάλκης και εναντίον της Ορθοδοξίας και εναντίον του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δεν μπορούμε μόνοι μας να... Και είπα 1,5 δισεκατομμύριο, 2 είναι όλοι οι χριστιανοί. Και πριν από το... Και αυτοί να έρθουν μαζί μας και να βοηθήσουν. Στο χριστιανισμό είναι και οι καθολικοί οι οποίοι ήταν εκεί στο Βυζάντιο, η πρωτεύουσα όλων των χριστιανών. Πού είναι αυτοί οι άνθρωποι να τους ξεσηκώσουμε? Δεν μπορεί σήμερα η Αγία Σοφία να είναι εκεί και να μην λειτουργεί σαν εκκλησία ορθόδοξη ή ακόμα και χριστιανική ή ακόμα και καθολική. Το θέμα αυτό το οποίο είναι ότι αντί να πηγαίνουμε σε αντιπαράθεση με τους Τούρκους, να ξεσηκώσουμε όλον το χριστιανικό κόσμο και να τους πούμε αφήσαμε την πρωτεύουσα του χριστιανισμού που είναι η Κωνσταντινούπολη μαζί με τη μεγάλη αυτή εκκλησία η οποία αντιπροσωπεύει τον χριστιανισμό για να την έχουν οι Τούρκοι και να το κάνουν, ξέρω εγώ, δικό τους τζαμί. Λοιπόν, εκεί πρέπει να δουλέψουμε όλοι μαζί. Πρώτον αυτό. Το δεύτερον, θέλω να έρθω στο θέμα με τα τζαμιά που θέλει να χτίσει η Ελλάδα. Η Ελλάδα πρέπει να χτίσει τα τζαμιά στην Ελλάδα. Διότι αν δεν τα χτίσει η Ελλάδα, θα έρθει μέσα η Τουρκία να τα χτίσει, θα έρθει μέσα η Σαουδική Αραβία για να τα χτίσει και θα το κάνουν και θα κάνουν δικά τους καθηγητικά σχολεία και θα είναι κράτος εν κράτη. Όταν όμως χτίσει αυτά η ελληνική κυβέρνηση, μπορεί και να τα ελέγχει κιόλας. Και κατά τη γνώμη μου, έχουν απόλυτο δίκιο η ελληνική κυβέρνηση να χτίσει τα τζαμιά ούτως ώστε να τα ελέγχει. Δεν μπορούμε να αφήσουμε τη Σαουδική Αραβία να μπει μέσα, να ρίξει πολύ χρήμα, να χτίσουν μεγάλα τζαμιά, να χτίσουν καθηγητικά σχολεία, να τα ελέγχουν. Μην μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να τους ελέγξει. Ναι. Αυτή είναι η διαφορά. Το μόνο που εγώ συμφωνώ με αυτό που κάνει η ελληνική κυβέρνηση, γιατί μπορεί να τα ελέγξει. Αυτό ήθελα να πω, απλώς είπα τη γνώμη μου. Να είστε πάντα καλά και καλό Πάσχα, στρατηγέ μου. Ωραία. Καλό Πάσχα, να σε έχει καλά ο Θεός. Η επόμενη γραμμή Νέα Υόρκη λέγεται. Γεια σου Άγγελο Γιώργο. Α, Γιώργο, Βοστόνη. Παρέμβαση. Ναι. Θα ήθελα να εκφράσω την αντίρρησή μου για αυτά που είπε ο κύριος Σέρβος σχετικά με τα τζαμιά. Βάσει συνθήκης Λοζάνης, κύριε Μιχάλη Σέρβο, η Ελλάδα είναι υποχρεωμένη να τηρήσει το άρθρο 45, δηλαδή να επιτρέψει τους μουσουλμάνους της Τράκης να χτίζουν τα τζαμιά και όπως είπε ο στρατηγός, είναι πολύ περισσότερα από ό,τι χρειάζονται. Δεν μπορούν οι κυβερνήσεις της Ελλάδος με τον Παυλόπουλο να ευχαριστεί τους μετανάστες που επέλεξαν την Ελλάδα και την πολιτική Παπανδρέου και Σαμαρά να επιτρέπουν εκατομμύρια λαθρομετανάστες, μουσουλμανικούς, μουσουλμάνους μετανάστες να έρχονται στην Ελλάδα απρόσδεκτοι
και εμείς μετά να τους χτίζουμε τζαμιά. Όλοι αυτοί είναι παράνομοι και δεν έχουν δικαιώματα ούτε για τζαμιά ούτε για τίποτε άλλο. Τα μόνο δικαιώματα που έχουν οι μουσουλμάνοι είναι οι Έλληνες μουσουλμάνοι της Θράκης, και εκεί έχουν πάρα πολλά τζαμιά. Τζαμιά υπόλοιπα στην Ελλάδα δεν χρειάζεται. Αυτά. Ωραία. Ευχαριστώ και καλή Ανάσταση στα δύο μου. Να είστε καλά, χρόνια πολλά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Ναι. Ναι. Ναι, χαίρετε. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου. Τα στέδη μου στο στρατηγό, γιατί υπηρέτησα στον ελληνικό στρατό, υπό τις οδηγίες του κύριου Μανταφιά. Μάλιστα. Λοιπόν, η Ελλάδα πάσχει από πολλά πράγματα. Πρώτον, θέλει ο λαός, όπως είπε ο στρατηγός, κάνει επιλογή στους ανθρώπους που μας κυβερνάνε. Αλλά ο λαός, καμιά φορά, τη μάζα που τους μιλάνε αυτοί, μπερδεύεται. Αλλά όταν μπερδεύτηκε πρώτη φορά με τον νεότερο Καραμαλή, που πήγε και έκανε κουμπάρο τον Τούρκο, όταν μετέπειτα ο Γιωργάκης, που πήγε και χόρευσε κάτω από την φωτογραφία του Κεμάλα Ατατούρκ, όταν στη σημερινή Ελλάδα δεσποτάδες στην επαρχία της Ελλάδος έχουν τουρκικές ιδέες, μάλλον και τουρκικό μυαλό, δεσποτάδες. Γιατί όταν βλέπω στο Facebook ότι πήγε ο δεσπότης, δεν θυμάμαι ποιας Μητρόπολης, και έδωσε Κοράνι, ο Μητροπολίτης έδωσε Κοράνι στον μουφτιστή της Κοζάνης, της Κομωτινής. Κομωτινής. Λοιπόν, όταν βλέπεις το κεφάλι ότι βρωμάει, ο λαός από κάτω τι να κάνει. Οι ιδέες του κύριου Μανταφιά, που τότε που ήμουν εγώ φαντάρος, ή του κύριου Γράψα, ή η δική σας στρατηγέ μου, αν δεν βγείτε εσείς μπροστά, εσείς ο ίδιος, ο Γράψας, ο Μανταφιάς, και όποιοι άλλοι οιδήποτε στρατηγοί, όπως ακούστηκε τώρα τελευταίο ότι στην Ελλάδα γίνεται κόμμα απόστρατων αξιωματικών, για να ανοίξει το μυαλό του Έλληνα, να το ψηφίσει τον απόστρατο αξιωματικό, να ανέβει στην κυβέρνηση, τότε η Ελλάδα θα δει κάτι καλό. Με το κάθε προδότη που στην ουσία, όταν ψηφίζει ο Έλληνας στην Ελλάδα, υπάρχει ένας καλύτερος από αυτούς που βγαίνουν για να γίνουν πρωθυπουργοί για να ψηφίσει ο Έλληνας. Βγήκε κανένας καλός να πω και δεν τον ψήφισε ο Έλληνας. Ωραία, λοιπόν, έχω πάρα πολλές γραμμές και περιμένουν. Ευχαριστώ για το τηλεφώνημα. Μια χαρά. Στρατηγέ μου, εγώ αυτά είχα να σου πω. Ωραία. Να είστε καλά. Αν δεν άρεσα στον Αγγελάκο και την είχαμε κλείσει, κάνε καλά, γιατί ελεύθερη γνώμη ο Άγγελος, αλλά όταν κάποιος παίρνει τηλέφωνο, όχι, το ίδιο κάνει και τώρα. Όχι, δεν σε εκδηλώ. Μια χαρά τα είπες. Δεν είχα κανένα πρόβλημα. Έχω πάρα πολλές γνώμες και περιμένουν και να προλάβουμε να βάλω τους ακροατές. Εντάξει, μια χαρά τα είπες. Δεν ξέρω αν ήθελα να πεις τίποτα άλλο. Η επόμενη γραμμή είναι Νέα Υόρκη, λέγεται. Λέγεται. Καλησπέρα σας σε εσένα και στο στρατηγό μας. Ακούγοντας όλα αυτά που είπατε, στρατηγέ μου, δεν θέλω να πιστέψω στα αυτιά μου. Δικαιολογημένα οι ακροατές μιλούν με αγανάκτηση και δικαιολογημένα. Οι πολιτικοί κάνουν τα πάντα ότι είναι φίλοι, ότι είναι εχθροί, μετά είναι φίλοι. Όταν βρεθούν μαζί και τρώνε και περνούν καλά, εμείς τσακωνόμαστε γιατί δεν συμφωνούμε. Πολλές γνώμες, λεπτό το θέμα, δυστυχώς με το θάρρος της γνώμης θα στείλουμε αυτή την είδηση στον Πρωθυπουργό εμείς, να μας βοηθήσει ο κύριος Άγγελος να τη βρούμε αυτή την εφημερίδα και να εκφράσουμε την αγανάκτησή μας και να ρωτήσουμε αν αυτά είναι αλήθεια που γράφεται και ό,τι άλλο παράπονα έχουμε, γιατί όταν τα λέμε μεταξύ μας, αν όλοι ενωθούμε, όσες χιλιάδες είμαστε στη Φλόριδα, και στείλουμε την αγανάκτηση να το κάνουμε εμένα στον Πρωθυπουργό, ίσως να καταλάβει ότι δεν κοιμόμαστε. Ίσως είναι καλή ιδέα αυτή. Ωραία. Είναι η γνώμη μου. Ευχαριστούμε από την... Ο κάθε ακροατής είναι σεβαστή η γνώμη του και μαθαίνουμε και από τους ακροατές αυτά που λένε, και ας είναι καλά και εσείς και ο κύριος στρατηγός και όλοι οι ακροατές ενωμένοι. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Έλα, εγώ είμαι Άγγελε. Ναι, καλησπέρα. Εσυντομία, γιατί έχω πάρα πολλές γραμμές. Δεν θέλω να μην παρεξηγήσουν οι ακροατές μας, να μην το πάμε πάρα πολλά λεπτό, γιατί φωνάζουν οι άλλοι κτλ.
Έλα από την Κρήτη, λέγε. Ναι. Καλησπέρα, στρατηγέ μου, τι κάνετε? Καλησπέρα, τι κάνουμε? Θα ήθελα να ακούσω από το στόμα σας τι ακριβώς συμβαίνει αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα, γιατί τα νέα που λαμβάνομαι από τις τηλεοράσεις δεν είναι, νομίζω, με τα αληθινά. Και ποια είναι η επόμενη κίνηση, στρατηγέ μου? Υπάρχει κανένα next move? Ως πότε, παλικάρια, θα ζούμε στα στενά? Μια απάντηση περιμένω να ακούσω από το στόμα, στρατηγέ. Αντριωθείτε. Εγώ θέλω να ξέρω από ποιο μέρος της Κρήτης είσαι. Από το Ηράκλειο, Άγιο Θωμά. Το τιμημένο χωριό. Από το Άγιο Θωμά. Άγιο Θωμά, από το Γιώργη Μαρή το χωριό. Πρωτοπάκους μου. Λοιπόν, σε αντιλαμβάνομαι απόλυτα. Ευχαριστώ. Να είσαι καλά, να μας έχει καλά ο Θεός. Όλα θα πάνε κατευθείαν. Υπάρχει κανένα next move? Το επόμενο κίνημα, στρατηγέ μου, ποιο είναι, μπορείτε να μας πείτε? Τίποτα, να κρατήσουμε την πατρίδα μας ψηλά, δεν αφήσουμε σε κανέναν να μας την αμφισβητήσει. Καταλαβαίνω απόλυτα τι εννοείται. Ο Θεός βοηθός. Παρακαλώ. Γεια χαρά. 727-725-5555 τηλέφωνά μας. Και από τη Νέα Υόρκη, Βοστόνη, Σικάγο, Μοντρεάλ, Τολόγιο κτλ. 917-285-9868. Επαναλαμβάνω, 917-285-9868 το τηλέφωνο. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Για περίμενε στη γραμμή ένα λεπτό, να κλείσει το αυτό, μην φύγεις. Παρακαλώ, η επόμενη γραμμή λέγεται. Έλα, Άγγελε. Καλησπέρα. Καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα, στρατηγέ. Από Φιλαδέλφια. Α, γεια σας, από τη Φιλαδέλφια. Πώς πάμε εκεί πέρα? Μια χαρά, Άγγελε. Ωραία. Θα ήθελα να πω το δυσάριστο αυτό που είδα στα νέα, που φοιτητές που παίρνουν λεφτά από το ελληνικό κράτος για να σπουδάσουν ελεύθερα και τζάμπα, κατεβάσανε την ελληνική σημαία σήμερα από το πανεπιστήμιο τους. Πού στην Ελλάδα? Δεν είναι δυνατόν Έλληνες φοιτητές έγινε αυτό, να κατεβάζουν την ελληνική σημαία και να υψώνουν ένα μαύρο πανί και κόκκινο. Αυτοί είναι όλοι οι κομμουνιστές στην νεολαία της Ελλάδος. Καλή στρατηγία και κουράγιο στην πατρίδα. Για πες μας, στρατηγέ μου, αυτό που προκρατείς, ένα αυτός στον ακροατή μας. Για να δώσω μια διευκρίνηση. Ναι, για να μας πείτε, στρατηγέ. Λοιπόν, κοιτάξτε να δείτε. Ήταν καμιά πενταριά με 100 άτομα. Αυτοί είναι που δηλώνουν ότι είναι αντιεξουσιαστές και σηκώσανε τη μαύρη σημαία των αναρχικών. Η αστυνομία επενέβη, τους συνέλαβε και αποκαταστάθηκε η τάξη. Τι να κάνω. Ναι, αυτοί τι είναι, αριστεροί είναι, τι είναι αυτοί? Ο Θεός ξέρει. Ούτε ξέρουν και τι είναι τέλος. Ούτε ξέρουν και τι που ανήκουνε. Τέλος πάντων, δεν είναι και πολλοί, 100 άτομα, 50 άτομα. 50-100 άτομα είναι. Εντάξει τώρα. Αλλά αυτοί ακούγονται, ξέρεις τι γίνεται, ότι οι ειδήσεις δίνουν έμφαση σε αυτά τα άτομα και γίνεται ότι είναι πολλοί, εφόσον δεν είναι πολλοί. Αυτοί προβάλλονται και νομίζω ότι κάτι κάνανε. Ναι, κάτι κάνανε. Πάμε στην επόμενη γραμμή, λέγεται, παρακαλώ. Γεια σου, Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Κατσέμπουσα, στρατηγό. Καλησπέρα σας, καλησπέρα. Είμαι ένας και εγώ από τις δυνάμεις καταδρόμων. Υπηρετούσα. Πού είναι ο Κατζήσου, να πού ήσουν, Ήμουν αυτά, από τη Θεσσαλονίκη, δεύτερα μοίρα καταδρομών. Η β' μοίρα καταδρομών πότε, ποια χρονιά? Το 1953 to 55. Είσαι λίγο πιο μεγάλος από μένα. Βεβαίως. Εγώ ήμουν στην δεύτερα μοίρα καταδρομών. Αλλά πιο αργά. Βλέπω τώρα τα πράγματα στην πατρίδα με τους μουσουλμάνους. Βλέπω τα πράγματα με τους μουσουλμάνους στην πατρίδα. Δεν φταίνει οι μουσουλμάνοι. Φταίνει οι δικοί μας έννοιες που τους φέρανε εκεί πέρα. Δεν εργαζόταν κανείς και φέρανε Αλβανούς και Πακιστανούς να δουλέψουν και άλλοι καθόμενα. Αυτά τα χράλια είχανε. Δεν φταίνει αυτοί που τους φέρανε στην πατρίδα. Εμείς ήδη φταίμε. Ήδη οι έννοιες τους φέραμε. Δεν ήρθαν μόνοι τους. Γι' αυτό να μην κάνουμε παράπονα τόσα πολλά για τους μουσουλμάνους. Γιατί ήδη εμείς φταίμε. Αυτά έχω να πω. Ωραία, λοιπόν, καλό βράδυ. Καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Θέλω να καλησπυρίσω τον στρατηγό σας, παρακαλώ. Ναι, σας ακούει. Θα ήθελα, Άγγελε,
να πω δύο κουβέντες για τον ελληνισμό της Αμερικής και πανταχού του ελληνισμού. Είναι όλοι κούφοι. Όχι, δεν, μην το λες αυτό. Μην το λες αυτό. Μην το λέω, δεν υπάρχει ούτε τσίπα ούτε ντροπή και να μιλάνε ακόμη. Τι είναι αυτοί οι Έλληνες με τα δισεκατομμύρια στην Αμερική που δεν βγαίνω να κάνω μια συγκέντρωση, ένα σύλλογο να συγκεντρωθούν και να βγάλουν βιβλία, χάρτες, everything. Ποια είναι η αντίθεση της Αμερικής και όλης της πανταχού παντού οι Έλληνες. Κούφοι, εντελώς κούφοι. Εάν σαν το στρατηγό υπήρχαν 20 άτομα, σήμερα η Ελλάδα θα ήταν πολύ ψηλά. Και ένα άλλο. Θέλουν για μια να ανοίξουν την εκκλησία μας, να τα ανοίξουν όλα. Ανταλλαγή. Θέλει τζαμί, τη θεολογική σχολή. Θέλει τζαμί, την Αγία Σοφία. Προηγουμένως ο άνθρωπος είπε, δεν ξέρει τι λέει, λέει ότι κάνουν κοντρόλ οι Τούρκοι. Ποιοι Τούρκοι? Στην Ελλάδα. Αφού κάνουν κοντρόλ αυτοί, θα κάνουμε και εμείς κοντρόλ. Η ελληνική κυβέρνηση θα κάνει κοντρόλ στα τζαμιά. Και οι Τούρκοι να κάνουν σε εμάς κοντρόλ όταν θα μας τα δώσουν πίσω. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Εγώ θα ήθελα να πω κάτι, Άγγελε, για τον κύριο που μίλησε τώρα. Ναι. Ότι το έθεσε το θέμα σε πολύ σωστή βάση. Τι είπε? Είπε ένα απλό πράγμα. Ότι κύριοι, εφόσον απαιτείτε κάποια πράγματα, πρέπει να σέβεστε κι εσείς το δίκαιο του άλλου. Δηλαδή, μάλιστα κύριοι, θέλετε τζαμί, κάντε κι εσείς ανταποδοτικό. Δηλαδή, όλα τα πράγματα έχουν το ρεσιπρόσιμο. Να το πούμε έτσι απλά, να το καταλάβουν και οι Ινωαμερικάνοι που δεν ξέρουν και καλά ελληνικά. Mm-hmm. Αυτό σημαίνει διπλωματία, ρεσιπρόσιμο. Σου κάνω, μου κάνεις. Δεν μου κάνεις, δεν σου κάνω. Το ένα χέρι νύβει τώρα και τα δει το πρόσωπο. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Λέγεται. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι. Χαίρετε. Το Channel 48 δεν ακούγεται καθόλου, Άγγελε. Καθόλου δεν ακούγεται το Channel 48. Ναι. Μιλάς για 3 seconds, κόβεται. Oh. Oh. Μάλιστα. Ναι, να το κοιτάξω να δω κάτι συμβαίνει. Έγινε, σε ευχαριστώ το τηλεφώνημα. Η επόμενη. Χάσαμε τη γραμμή αυτή. 727-725-5555 από Νέα Υόρκη και τα λοιπά. 917-285-9868. 285-9868. Είναι η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Για εσάς που είστε νέοι εδώ, τηλεθεατές, οι ακροατές και στην Ελλάδα αλλά και στον κόσμο. Θα ήθελα να πω στους φίλους και φίλες ότι έχουμε σήμερα προσκεκριμένο τον στρατηγό κύριο Φράγκο, Φραγκούλης Φράγκος. Πάμε στα τηλέφωνα, λέγετε, παρακαλώ, σας ακούμε. Ορίστε. Καλησπέρα. Καλησπέρα σας. Καλησπέρα σας. Έχω μια απορία. Βρίζουμε τους Εβραίους, ενώ οι Εβραίοι μας έχουν δώσει το χριστιανισμό και λεγόμαστε Εβραίο-Χριστιανοί. Γιατί τους βρίζουμε, δεν μπορώ να καταλάβω. Δεν και έχουμε... το άλλο πάλι, Άγγελο, ναι. Το άλλο πάλι είναι, τι περιμένεις από ένα λαό που προσκυνάει τα ξύλα και ανάβει λαμπάδες. Λοιπόν, καλό βράδυ. Δεν έχουμε για Εβραίους εδώ στην εκπομπή. Δεν ξέρω πώς το έπιασε ο ακροατής μας. Οι Τούρκοι δεν είναι Εβραίοι. Λοιπόν, η επόμενη γραμμή λέγεται. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Με ακούτε, τηλεφωνά από το Τορόντο. Γεια σας, το Τορόντο, σας ακούμε. Ναι, σας ακούμε. Κυρίες και κύριοι, οι φίλοι μας οι Τούρκοι μας κούρασαν να ακούμε τα δικά μου είναι δικά μου και τα δικά σας είναι δικά μας. Γι' αυτό το λόγο ανακοινώνω την αρχή της απελευθέρωσης του Κωνσταντινούπολεως. Και αυτή η αρχή θα πρέπει να αρχίσει από το Μιστρά. Από το Μιστρά. Ναι. Παραδείγματος χάρη, μία φορά το χρόνο. Άγγελε. Ναι. Μία φορά το χρόνο. Ήθελα να πω κάτι. Γιορτάζουμε το Κωνσταντίνο του Παλαιολόγου. Ένα λεπτό για να ακούσουμε γιατί δεν... κάτι, να τελειώσω ο κρατής μου στο Τορόντο. Τι είπατε στο Τορόντο? Μία φορά το χρόνο γιορτάζουμε στο Μιστρά τον Κωνσταντίνο του Παλαιολόγου και θα ήταν καλό
να κάνουμε διάφορες διαμαρτυρίες για την Κωνσταντινούπολη, να γράφουμε, να γράφουμε διάφορα συρθήματα στις φυλακίδες, τα οποία θα τα πάρουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, τα κανάλια, και θα είναι σαν να είναι ένα μπακτήριο που βάνεις και θα γίνει σε όλο τον κόσμο να με παρμοσχάρει για την Κωνσταντινούπολη. Πρέπει να ζητήσουμε την Κωνσταντινούπολη πίσω. Καλή γνώμη. Ωραία. Λοιπόν, Άγγελε, μην κλείνεις τον κύριο να το απαντήσω κάτι. Ναι. Ίσως αυτό που θα του πω να τον χαροποιήσει πάρα πολύ. Θα πρέπει να ξέρει ότι όλοι οι Λακεδαίμονες, Σπαρτιάτες δηλαδή, έχουν ξεκινήσει μια μεγάλη προσπάθεια για να δημιουργήσουν ένα μεγάλο πολιτιστικό κέντρο εν είδη ανοιχτού πανεπιστημίου στη Σπάρτη, όπου θα διδάσκεται η αρχαία ιστορία των Σπαρτιατών, αλλά και η βυζαντινή ιστορία εκεί του Μιστρά και των υπολείπων περιοχών. Είναι ένα μεγάλο project το οποίο προχωράει και θα αναδείξει και θα μπορεί να υποδέχεται εκεί παιδιά, νέα, μεγάλους, και να γνωρίζουν και να γίνονται γνώστες της ιστορίας της Σπάρτης μας και του Μιστρά φυσικά. Είναι μια μεγάλη νέα προσπάθεια, εδώ και περίπου 6 μήνες δουλεύεται, και μάλιστα είναι τιμή για μένα που με καλέσανε να συμμετάσχω και εγώ. Κάτι άλλο το οποίο θέλω να σας πω, εγώ θέλω να σας πω ότι υπάρχει μια Γαλλίδα βουλευτής, η Βαλερή Μπόιερ, η οποία δέχτηκε πάρα πολλές απειλές και η ίδια και η οικογένειά της. Αυτή η Γαλλίδα βουλευτή, η οποία είναι από τη Μασσαλία, του Μαρσέη, επαναλαμβάνω το όνομά της, Βαλερή Μπόιερ, πρόσφατα είχε πρωτοστατήσει στην ποινικοποίηση από το Γαλλικό Κοινοβούλιο της αρμενικής γενοκτονίας. Η τελευταία της δήλωση που έκανε είπε χαρακτηριστικά ότι η Τουρκία δεν έχει καμία σχέση με την Ευρώπη, αλλά η Κωνσταντινούπολη και όχι η Ισταμπούλ, και ενώ οι Τούρκοι έγιναν Τούρκοι, αυτή ανήκει στην Ευρώπη και πρέπει να τη δώσουν την Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα. Επίσης καταδίκασε τους Τούρκους και για την εισβολή στην Κύπρο. Υπάρχουν λοιπόν φωτεινές, όχι μόνο εξαιρέσεις, αλλά και φωτεινοί άνθρωποι, σωστοί άνθρωποι, με χθάρος, οι οποίοι τολμούν και τα βάζουν με τη σημερινή Τουρκία. Γι' αυτό λέει ότι πλέον πρέπει να γνωρίζουμε και να σεβόμαστε αυτούς τους ανθρώπους. Και επαναλαμβάνω και πάλι, η κυρία λέγεται Βαλερή Μπόιερ, και θα πρότεινα να βρεις κάποιον που να γνωρίζει καλά γαλλικά και να έρθει σε επικοινωνία μαζί της. Άγγελε Αγγελάτο, διότι είναι η γυναίκα που είπε ότι η Κωνσταντινούπολη ανήκει στους Έλληνες και στην Ευρώπη και όχι στους Τούρκους. Θα το κανονίσουμε, θα τη βρούμε στη Γαλλία. Θα ήθελα να δώσεις το ιδέα σου, θα σου το στείλω. Ναι, ναι, στρατηγέ. Μπορώ να πω κάτι στο στρατηγό? Ναι, ναι, βεβαίως. Ονομάζομαι Παναγιώτης Σωτηράκος. Είχα κάνει το μεγάλο έρανο για το πολεμικό ναυτικό, το οποίο εξαιτίας των έρανων αυτών απέκτησε η Ελλάδα μας δύο τορπιλάκα της. Τη μία τορπιλάκα την έκανε δώρο ο κύριος Παναγόπουλος από τη Νέα Υόρκη. Μπράβο. Και έχω όλα τα χαρτιά να σας δώσω, αν θέλετε. Και αυτό. Ωραία. Το έκανα με τέτοιο τρόπο που έκανα ένα φάκελο, έγραψα τη σύσταση που θα πηγαίνει στην τράπεζα, θα το είχατε δει, το οποίο έβγαλα χιλιάδες φάκελα με τυπωμένη που θα πάει το γράμμα στην τράπεζα της Ελλάδος, το οποίο το έπαιρνε ο κάθε ένας και πήγαινε στην τράπεζα, έκανε ένα τσέκι και το έστειλε και πήγαινε κατευθείαν και δεν χάθηκε ούτε ένα δολάριο. Και έστειλα σε 400 κοινότητες σε όλο τον κόσμο και κάνανε το ίδιο, και όπως στο Μοντριάλ, μεγάλος έρανος, και στο Τωρόντο, εγώ είμαι από το Τωρόντο που τηλεφωνάω. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν, αυτό ήθελα να σας πω. Ωραία, λοιπόν, την αγάπη μας στο Τωρόντο του Καναδά. Γεια σας. Να είστε καλά, κύριε Σωτηράκο. Χαίρομαι καλά. Γεια σας. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου. Για να ρωτήσω μία ερώτηση το στρατηγό. Ναι. Τον ύμνο που λέει μέσα η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει, γιατί το γράφτανε αυτό?
Γιατί το γράψανε. Ναι, γιατί το γράψανε. Γιατί είδατε εσείς ότι έχει πετάξει ποτέ η Ελλάδα. Δεν άκουσα. Δεν πρόκειται να πεθάνει ποτέ η Ελλάδα γιατί έχει ωραίες Ελληνίδες όπως είστε εσείς. Και να είστε καλά. Α, γεια σας. Γεια χαρά. Η Ελλάδα ποτέ δεν πεθαίνει. Δεν τη σκιάζει φοβέρα καμιά. Λοιπόν, 6 και 38 η ώρα μας είναι φοβή ελεύθερη γνώμη. 727-725-5555 για το Βορρά όλες οι γραμμές μας, για όλους που θέλουν να τηλεφωνήσουν εδώ στην εκπομπή ελεύθερη γνώμη και από τον Καναδά. 917-285-9868. Επαναλαμβάνω το area code 917-285-9868 ή και το άλλο τηλέφωνο και αυτό 727-725-5555. Πιστεύετε, στρατηγέ, εάν γίνει μία κίνηση στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, μία δυναμική κίνηση, με πολιτικά κριτήρια, δηλαδή να έχουμε τους πολιτικούς, τους βουλευτές, τους πάντες μαζί μας, από τον ελληνισμό να επανέλθει η Αγία Σοφία στα ελληνικά χέρια, στο Πατριαρχείο της Κωνσταντινούπολης, πιστεύετε ότι οι Τούρκοι θα το δεχτούν? Κοιτάξτε να δείτε, δεν είναι θέμα των Τούρκων. Νομίζω ότι ο κύριος ο οποίος μίλησε προηγουμένως και είπε την υπόθεση όλων των Ορθοδόξων που είναι κοντά στα 350 εκατομμύρια. Όλων των Ορθοδόξων. Αλλά και όλων των Χριστιανών, τότε η Τουρκία όχι μόνο θα υποχωρήσει, αλλά θα έχει και ένα πολύ μεγάλο όφελος. Ποιο θα είναι αυτό το όφελος? Τουριστικό όφελος. Το φαντάζεστε να δουλεύει, να ανοίξει η Αγία Σοφία και να λειτουργεί? Πόσα εκατομμύρια επισκέπτες θα την επισκεφτούνε? Θα υπάρχει Έλληνας ο οποίος να μην πάει στην Κωνσταντινούπολη? Θα υπάρχει Χριστιανός Ορθόδοξος ο οποίος να πάει να ανάψει το κερί του εκεί? Ναι. Με χρυσά κουτάλια θα τρώνε οι Τουρκαλάδες. Αλλά πού μυαλό. Τουρδουβάκια ήταν, τουρδουβάκια θα μείνουν. Έτσι, έχετε δίκιο, στρατηγέ. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ήθελα να σας κάνω μια αυτή. Ο κύριος στρατηγός δεν ακούγεται στον αέρα καθόλου. Γι' αυτό και οι ακροατές παίρνουν και... Ακούγεται ο στρατηγός στον αέρα κανονικά. Τώρα βγήκε στον αέρα. Πιο μπροστά που ερώτησε η κοπέλα, δεν ακούω την φωνή του. Ότι είναι πάρα πολύ ωραίος Ελληνίδα και γι' αυτό η Ελλάδα δεν πεθαίνει. Πώς δεν το είπα? Είπε, το ακούστηκε. Πώς τον άκουσα και εγώ. Εντάξει, όσο πήραμε την Κύπρο πίσω, έτσι θα πάρουμε και την Αγία Σοφιά. Ας συνεθούμε εδώ που είμαστε κοντά όλοι και να... Και δεν γίνεται τίποτα, γιατί οι Τούρκοι είναι διπλωμάτες. Τους καλύπτει η Αμερική, τους δίνει 75% όπλα και δίνει εμάς 25% για να σκοτωνόμαστε μεταξύ μας, για όνομα του Θεού. Δεν είναι σωστά πράγματα αυτά. Λοιπόν, μην περιμένετε. Οι Τούρκοι είναι διπλωμάτες και έχουν την Αμερική, την κρατάνε δεξιά και αριστερά. Γι' αυτό πολύ λυπάμαι. Μια χαρά. Είναι μια και ζήτηση των Ηνωμένων Πολιτειών. Αλλάξετε την εξωτερική πολιτική των Ηνωμένων Πολιτειών. Μάλιστα. Το κέντρο δικό σας είναι. Ναι. Λοιπόν, η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Ναι. Ναι, λέγεται. 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 Χάσα αυτή τη γραμμή. 727-725-5555. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Ναι. Και λέω μια ερώτηση στο στρατηγό. Ναι, σας ακούει. Όπως ξεκίνησε με τέτοιο ρυθμό ολοκληρωτισμός της Ευρώπης, έρχονται Γερμανοί, Άραβες και αγοράζουν νησιά μας και τα φιλέτα στην Παταπαρα... Πώς? Ναι. Ναι. Λοιπόν, μήπως οι πολιτικοί μας μυρολατρούν? Ερώτηση στον στρατηγό να μου απαντήσει. Εγώ θα σας απαντήσω. Εγώ θα σας πω να μην είμαστε εμείς μυρολάτρες. Διότι όταν εμείς γρηγορούμε, θα ανακαθούν και οι πολιτικοί να είναι σε εγρήγορση. Να μην το περιγράψουμε αυτό που είπατε. Μήπως, ρωτάω, μήπως οι πολιτικοί μας μυρολατρούνε? Ναι, σας είπα κάτι όμως κι εγώ. Σε εμάς εξαρτάται να τους φέρουμε στο σωστό δρόμο. Μάλιστα. Μάλιστα. Ωραία. Καλό βράδυ. Γεια σου. Καλό βράδυ. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Μια. Η επόμενη γραμμή λέγεται, παρακαλώ. Γεια, καλησπέρα, Άγγελε. Καλησπέρα. Θέλω να ευχηθώ στο κύριο στρατηγό. Καλό Πάσχα με την οικογένειά του.
καθώς και, στη δική, πάρα πολύ. Καθώς και στη δική σας οικογένεια και στο Σωτήρι και ευχαριστούμε για την ημέρα που μας κάνεις κάθε μέρα, Άγγελέ μου. Σε ευχαριστώ. Γεια σας. Μια γεια. Χαρά. Καλό... Επίσης, καλό επίσης, πάσχα. Καλό Πάσχα σε όλους. Λέγεται παρακαλώ. Μάλιστα, Άγγελε. Καλησπέρα. Το 48 δεν δουλεύει καλά. Ναι, μου το είπε κάποιος άλλος. Θα κοιτάξω να τι μπορούμε να κάνουμε. Εντάξει. Το πιάσει η ώρα του τώρα. Τι να σου πω, Άγγελε. Έγινε, για χαρά. Δεν ξέρω αν υπάρχει κανένας άλλος που δουλεύει 48 ή στα χέρια πρέπει να δουλεύει κανονικά. Τώρα, καμιά φορά η κεραία σας. Αναλόγως τον καιρό. Παρακαλώ, περιμένετε. Παρακαλώ, περιμένετε. Ναι. Πάμε στη Νέα Υόρκη, λέγεται. Ναι, Άγγελε, εγώ είμαι. Ναι, ναι, Τορόντο, Καναδά. Ναι, θέλω να ευχηθώ το στρατηγό καλό Πάσχα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Και πιστεύω να σε δω soon, σε 3-4 weeks. Στην να Ελλάδα. Να είσαι καλά, να σε έχει Θεός σε ένα καλά και την οικογένειά σου. Να, πάντα να σε έχουμε κοντά μας, να μας δίνεις θάρρος. Έγινε. Να είσαι καλά, εγώ, να είσαι καλά. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Γεια σας. Γεια χαρά στο Τρόντο. Η επόμενη γραμμή. Αν είναι να τηλεφωνήσετε τώρα, τηλεφωνήσετε τώρα από μια και χρόνο, γιατί σε περίπου 10 λεπτά θα κλείσει η εκπομπή, 14 λεπτά. Παρακαλώ, λέγεται. Παρακαλώ, τα παράσιτα να καθίσουν φρόνημα σήμερα. Έχουμε ωραία μέρα εδώ στη Φλόριδα, λοιπόν δεν πρέπει να έχουμε και παράσιτα στον αέρα. 727-725-5555, 917-285-9868 τα τηλέφωνα για τους φίλους και φίλες που θα ήθελα να λάβουν μέρος και να ρωτήσω στο στρατηγό τι ρώτησε θέλουν γύρω από τα εθνικά μας θέματα. Λέγετε παρακαλώ, σας ακούμε. Είσαι το κάτι άλλο, μας πιάνεις και τις γραμμές. Παρακαλώ, λέγετε, η επόμενη γραμμή. Παρακαλώ, λέγετε εσείς. Στρατηγέ. Παρακαλώ. Για να πάμε σε αυτή τη γραμμή πάλι. Λέγεται παρακαλώ. Γιατί δεν ακούγεται το τηλεβίζιο. Δεν ακούμε φωνή. Δεν ακούτε καθόλου, ε. Καθόλου. Δεν ξέρω, πρέπει να κοιτάξω να δω κάτι έχει συμβεί. Είναι τώρα δύο-τρεις μέρες. Δεν ακούμε λέξεις. Έτσι κάθε μέρα, έτσι πάει. Ναι. Εγώ το βλέπω κανονικά. Δεν ξέρω. Για να κοιτάξω να δω. Έγινε. Λέγεται παρακαλώ, σας ακούμε. Γεια σου, Άγγελε. Γεια σου. Ναι. Αυτό συμβαίνει κάθε μέρα μετά τις 6.30 ώρα. Κόβεται η φωνή από τη τηλεόραση. Από όλο τον Verizon και παντού. Ναι. Ναι, βέβαια. Κάθε μέρα σε μια φωτά, περίπου 3-4 μέρες. Θα το κοιτάξω να δω τι γίνεται. Δεν στένεσαι πολύ. Όχι, εγώ δεν στένεσαι. Μια χαρά. Μπορώ να σου κάνω μια ερώτηση να μου απαντήσεις. Γιατί τα Ελληνόπουλα δεν θέλουν να πάνε να μαζεύουν στρόμπερις. Με ακούσε, στρατηγέ. Σε ακούει. Ναι. Τα Ελληνόπουλα γιατί δεν θέλουν να πάνε να μαζεύουν τα στρόμπερις. Μόνο πρέπει να πάνε για τις φράουλες. Για τις φράουλες δεν είναι άγγελοι για τα στρόμπερις. Για τις φράουλες, ναι. Γιατί λέει τα Ελληνόπουλα. Ναι, φράουλες, ναι. Γιατί δεν πάνε τα Ελληνόπουλα. Και τα Ελληνόπουλα μαζεύουν. Αλλά είναι πάρα πολύ μεγάλες καλλιεργίες. Δηλαδή μιλάμε για χιλιάδες εκτάρια και έτσι χρειάζεται βοήθεια και από όλους εργάτες. Τι να κάνουμε. Μα στρατηγέ μου είναι ότι είναι μονάχα αλλοδαπή. Δεν είναι κανένας άνθρωπος, είναι όλοι με λαψί. Πώς γίνεται αυτό το πράγμα να μην θέλουν να πάνε με 20-25 ευρώ. Εγώ όταν ήμουν ψηρικάς πήγαινα με 10 δραχμές και άνοιγα ο χετούς έτσι για καλαμπούρι να πούμε, για να πάω σινεμά. 12-13 χρονών. Αυτά είναι τα παιδιά. Γιατί δεν πάνε να μαζεύουν στρόμπερις. Αυτό δεν ξέρω. Δηλαδή τι συμβαίνει. Πρέπει να σπρώξουν τα παιδάκια να σκυραγωγηθούν λιγάκι. Συμφωνώ απόλυτα μαζί. Να μην πατάτε όλα στο σπίτι. Στρατηγέ, συγγνώμη. Όχι όλα στο πιάτο. Αλλά βλέπω τα παιδάκια είναι με το ποδήλατο. Έχεις δίκιο. Ευχαριστώ πολύ. Γεια χαρά. Καλό Πάσχα. Πολλά, καλό Πάσχα να είσαι. Συγγνώμη που δεν το είπα προηγουμένως. Καλό Πάσχα. Ωραία, η επόμενη γραμμή λέγεται. Λέγεται. Παρακαλώ. Ναι. Δεν σας ακούμε καθόλου. Η φωνή κόβεται. Το ξέρω. Μου το είπανε κι άλλοι. Αυτό προσπαθώ να το φτιάξουμε. Εντάξει, ευχαριστώ πολύ. Ωραία. Στρατηγέ μου, πέστε μου κάτι. Έχει ακουστεί ότι θα αναλάβετε ή θα σας κάνουν κάποια
πρόταση από το Σύνδεσμο Εθνικής Ενότητας. Δεν γνωρίζετε τίποτα? Όχι, ακούσατε. Δεν έχω σκοπό να πω στην πολιτική. Σέβομαι αυτά τα παιδιά τα οποία ξεκίνησαν την προσπάθεια και να κάνουν αυτό το κόμμα, αλλά μέχρι εκεί. Μέχρι εκεί. Δεν θέλετε να πολιτευτείτε δηλαδή με τίποτα? Επί του παρόντος, δεν θέλω να ασχοληθώ με την πολιτική. Αργότερα θα δω. Μάλιστα. Να πάμε στο τηλέφωνο. Λέγετε παρακαλώ. Άγγελε. Καλησπέρα. Πρόβλημα. Καλησπέρα και στον στρατηγό. Να έχετε καλό Πάσχα, στρατηγέ μου. Πράγματι έχεις πρόβλημα. Καλησπέρα. Τηλεόραση. Εγώ βάζω το τηλέφωνο και ακούω. Σας βλέπω από τηλεόραση, ακούω από το ραδιόφωνο. Α, εντάξει. Μπορεί να κάνει υπόλοιπη όσο να φτιάξει το πρόβλημα. Yes. Θα το φτιάξω στο μότορ. Εντάξει. Ναι, έγινε. 727-725-5555. Συγγνώμη, τώρα κάτι έχει συμβεί, δεν ξέρω. Λόγω του ότι έχω ένα αετό στη στρατηγία μου και το έχω ένα αετό ο οποίο πάντα του αρέσει να πάει να κάθεται στην κεραία. Το είχα βάλει και στο Facebook τον αετό. Πάει και κάθεται πάνω στο microwave την κεραία που εκπέμπουμε στην τηλεόραση. Και όταν κάθεται αυτό, πέφτει η ισχύ και υπάρχουν οι διακόπες κτλ. Τι να κάνω, το σκοτώσω το αετό? Και ξέρεις, έχω ειδική, μου αρέσουν οι αετοί, δεν το μοιράζουμε καθόλου. Τι να κάνουμε. Είναι και το σίγουρο του Βυζαντίου. Είναι ο αετός. Έχουμε πολλούς αετούς εδώ και έχουμε η Φλόριδα να γεμάτη. Η ώρα είναι 6 και 50 λεπτά. Αν έχετε κάμια ερώτηση για το στρατηγό, πολύ ευχαριστώ να ακούσουμε. Τηλεφωνήστε μου τώρα εδώ στο σταθμό 727-725-5555. Έτσι, γιατί έχουμε στρατηγία περίπου 6 λεπτά για να κλείσουν την εκπομπή μας, για να πάμε στην άλλη γραμμή, λέγεται παρακαλώ. Κύριε Άγγελε, καλησπέρα. Καλησπέρα. Δεν χρειαζόμαστε άλλα κόμματα. Οι πραγματικοί Έλληνες είναι η Χρυσή Αυγή και όσοι θέλουν να ψηφίσουν για την πραγματική Ελλάδα, να πάνε πάλι ο κόσμος να δουλέψει και να έχουμε το εγχώριο προϊόν όπως το είχαμε τα παλιά χρόνια. Πρέπει να ψηφίσουν όλοι Χρυσή Αυγή και να ενσωματωθούν όλοι γύρω στη Χρυσή Αυγή. Αυτό ήθελα να σας πω. Αυτή τη στιγμή τα υπόλοιπα κόμματα εγώ τα θεωρώ φιλοκομμουνιστικά και κομμουνιστικά. Κανένας από αυτούς δεν είναι Έλληνες. Οι μόνοι Έλληνες για την Ελλάδα αυτή τη στιγμή, για μένα ειδικά, αυτή τη στιγμή είναι η Χρυσή Αυγή. Γεια χαρά. Καλό βράδυ. Παρακαλώ. Παρακαλώ, η επόμενη γραμμή λέγεται 727-725-5555. Λέγεται, παρακαλώ, σας ακούμε. Λέγεται. Παρακαλώ, λέγεται. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Άγγελε. Καλησπέρα. Καλησπέρα. Δυσάρεστα νέα. Τι έγινε? This is WPSO 1500 and WXYB 1520. Το ξέρουμε αυτό, ναι, έχουμε πρόβλημα με τη φωνή. Ναι, το ξέρω αυτό. Λοιπόν, έγινε. Έγινε. Η επόμενη γραμμή λέγεται. Γεια σου, Άγγελε, Γιάννη Σούδας. Γεια σου από το Σιάτλο. Τι κάνετε εκεί κάτω στο Σιάτλο? Ήθελα να μάθω από τον στρατηγό και εγώ δεν μπορώ να τον ακούσω από ένα δις αργότερα. Πότε θα έρθει στην Αμερική να κάνει δική του έγκριση? Τι κάνει το Foreign Ministry της Ελλάδος? Τι κάνουν τα λόγια να καταλάβει τι γίνεται? Εδώ έχω γίνει μέλος της ΑΧΕΠΑ 38 χρόνια. Δεν έχω δει ποτέ involvement από την ελληνική κυβερνήση στην ΑΧΕΠΑ να πάω να ζητήσω βοήθεια, τίποτα. Πολλά λέτε εσείς και την ΑΧΕΠΑ που είναι ανιστόρικα, δεν έχετε κάνει έρευνες να καταλάβει τι γίνεται. Άμα ήταν, θα σας έβλεπα εγώ στο Cyprus Community Cafés που έχω πάει τώρα 36 χρόνια. Δεν έχω δει, έχετε ένα κοστόνι. Ούτε αυτόν, ούτε εσύ κύριε Άγγελε, σας έχω δει στην ΑΧΕΠΑ να δείτε στα... Ναι, αλλά η ΑΧΕΠΑ, επειδή τώρα δεν μας παίρνει και χρόνο να τα συζητήσουμε, καμιά άλλη μέρα να βγει στον αέρα να τα συζητήσουμε την ΑΧΕΠΑ. Η ΑΧΕΠΑ είναι μια εκπαιδευτική οργάνωση.
Δεν έχει τη δύναμη, ας πούμε, να το παίξει σαν λόγο. Δεν το έχει καταλάβει καθόλου που βρίσκομαι και τι γίνεται στην πολιτική. Μίλα πιο δυνατά, γιατί σε ακούω καλά στη γραμμή. Δεν ξέρω, δεν ακούσε καλά. Η ΚΕΠΑ δεν μπορεί να κάνει τίποτα άμα δεν έχει το δικαίωμα της ελληνικής κυβερνήσης. Μα και το δικαίωμα να είχε, και το δικαίωμα να είχε. Αυτό είναι το πιο σπουδαίο πράγμα που έχει ζητήσει την ΑΕΠΑ, γιατί οι ελληνικοί κυβερνήσεις δεν θα μας κάνουν μάχη καθόλου στην αρχή του κόσμου. Είναι αλήθεια αυτό, είναι σωστό. Αυτά που λέω είναι the truth. Γι' αυτό είναι ΑΕΠΑ να δίνεται οργάνωση. Δεν έχει την εμπιστοσύνη από το Motherland, δεν έχει την εμπιστοσύνη από την Ρωσία να κάνει τίποτα. Ναι, κατάλαβα. Και αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα που έχουμε εμεί οι Έλληνες. Ναι. Όχι οι Ελληνοαμερικανοί. Να κάνω μια παρέμβαση. Ναι, για να ακούσουμε, Γιάννη, από το ΣΥΑΤΟ, να ακούσουμε εδώ το στρατηγό. Ναι, στρατηγέ μου. Εγώ θα ήθελα να πω στο φίλο μου από το ΣΥΑΤΟ, επάνω βόρεια και ανατολικά όπως είναι. Βόρεια και δυτικά, Δυτικά, βόρειο-δυτικά της Αμερικής, στο Ηνωμένο Βορείο της Αμερικής. Δυτικά. Ναι. Είναι το Washington, αυτό είναι το Washington του άλλου. Yes, το State Washington, ναι. Ναι, το State Washington. Κάτω λοιπόν, από το Vancouver του Καναδά. Λοιπόν, εγώ θα του πω κάτι. Ένας Αμερικανός φιλόσοφος, ο οποίος ζήτησε από τις 4 Οκτωβρίου του 1931 και πέθανε 8 Ιουνίου του 2007, είναι ο Ρίτσαρντ Ρόρτι. Παναβάνω το όνομα του. Ρίτσαρντ Ρόρτρι. Ξέρετε τι είπε αυτός, για να μην γκρινιάζουμε για τον ένα και για τον άλλον. Ένας λαός γράφει την ιστορία του όχι για να αφηγηθεί το παρελθόν του, αλλά για να δηλώσει αυτό που θέλει να είναι στο μέλλον. Και το μέλλον το χτίζουμε όλοι μαζί. Ας μην γκρινιάζουμε λοιπόν για κανέναν αχέπας, για κανέναν πατριάρχη, για κανένα πολιτικό, να γκρινιάξουμε πρώτα για τον εαυτό μας, εάν κάνουμε σωστά το καθήκον μας σαν Έλληνες και σαν πατριώτες. Ναι. Και νομίζω ότι με αυτό το μήνυμα, με ευχές για καλό Πάσχα, καλή Ανάσταση σε όλους τους Έλληνες όπου και αν βρίσκονται, νομίζω ήρθε η ώρα, Άγγελε, να σας χαιρετήσω. Ναι, να πούμε καλό βράδυ στο Vancouver. Καλό βράδυ στο Σιάτο. Για να πούμε κάποια άλλη μέρα, δεν μπορούμε να τηλέφωνα, πέρασε ο χρόνος μας. Στρατηγέ μου, να έχεις, θα τα πούμε κάποια στιγμή μετά το Πάσχα. Εντάξει, μάλλον θα φύγω, θα πάω πάνω στη Βόρεια Ελλάδα. Ναι. Γιατί εγώ είμαι στη Θεσσαλονίκη, εκείνη η καταγωγή μου. Ωραία. Δεν ξέρω αν θα έχω το Skype μαζί μου. Μετά το Πάσχα. Μετά τις γιορτές. Μετά το Πάσχα, μια άλλη ευκαιρία να μπορέσουμε να συζητήσουμε λιγάκι. Έγινε. Να έχετε καλό Πάσχα και καλή Ανάσταση στην Ελλάδα. Ευχαριστώ πάρα πολύ, Άγγελε, να χαίρεσαι και εσύ η οικογένειά σου. Σε υπερευχαριστώ. Είναι χαρούμενοι και με τη βοήθεια της Παναγίας όλοι να έχουμε ένα καλό Πάσχα και χαρούμενες γιορτές. Σε ευχαριστούμε. Καλό Πάσχα. Κυρίες και κύριοι, ήταν ο στρατηγός Φραγκούλης, κύριος Φραγκούλης, Φράγκος Φραγκούλης, στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Η εκπομπή αυτή ηχογραφήθηκε και θα την ξαναπαρουσιάσουμε πάλι αργότερα στο κεντρική σελίδα της Φωνής των Ελλήνων για εσάς που δεν την ακούσατε, διότι έχουν πάρα πολύ κόσμο, έχουν μπει στα σέρβερς. Εδώ βλέπω εδώ πέρα τον αριθμό, είναι πολλές εκατοντάδες ακροατές από όλο τον κόσμο που παρακολουθούν αυτή την εκπομπή και πάντα τέτοια ώρα καμιά φορά συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Την αγάπη μας από την λιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Μην ξεχνάτε, αγαπητοί φίλοι, τη μεγάλη μας σούπερ κρουαζιέρα που θα γίνει 25 Ιανουαρίου του 2014 με τον Άγγελο Αγγελάτο, με τον Τιβίνα. Το παρουσίασα χθες στο καράβι. Αν δεν έχετε κλείσει την καμπίνα σας, πάρτε με τηλέφωνο στο 727-481-0812 μετά τις 7 η ώρα το βράδυ. Το τηλέφωνο είναι διαθέσιμο για όλους τους φίλους στη Γερμανία, στην Αγγλία, στο εξωτερικό, στο Καναδά, στην Αμερική, 24 ώρες 24 ώρο. Λοιπόν, ελάτε και εσείς να γνωριστούν όλοι οι Έλληνες που έρχονται από όλα τα μέρη του κόσμου σε αυτή τη μεγάλη κρουαζιέρα. Έχουμε ζωντανή μουσική, διασκέδαση, είναι 8ήμερη κρουαζιέρα. Η τιμή είναι μόνο $579 το άτομο plus taxes. Και πάλι την αγάπη μας από την ηλιόλουστη και ζεστή Φλόριδα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής. Γεια σας, Μάνανη. Ήταν η εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη. Ελεύθερη Γνώμη με τον Άγγελο Αγγελάτο. Μετέδεται κάθε μέρα 5 με 7. Αύριο μην χάσετε στην εκπομπή Ελεύθερη Γνώμη.
σχετικά από τη Βοστόνη με τον βομβισμό στη Βοστόνη.